Εντάξει, όταν τρώει η Γερμανία αγκόλα από τη Σαουδική Αραβία, που είναι εμεί να μαζευτούμε να κάνουμε μια ομάδα που λέει ο λόγο τη άξια, δύσκολα να κάνει back to back η Γερμανία. Έτσι, εντάξει, για μουντιάλ μιλάμε, δεν είναι γιούρο. Λοιπόν, και αφάγανε από του Σαουδάραβε. Θα μου πει φιλικό είναι, γερμαναράδε είναι, σταθερή αξία, η πιο σταθερή. Αλλά εντάξει, θα σε βάλει γκολ ο Σαουδάραβα στην προβάτζη νεράλε σου, ε, είναι κομματάκι ανησυχητικό, θα λέγαμε. Η Γερμανία, η οποία στα προηγούμενα πέντε φιλικά τη παιχνίδια δεν σταύρωσε ούτε νίκη, ε. τέλο πάντων. Άλλο τα φιλικά, βέβαια, άλλο τα επίσημα, όπω ήθιστε να λέγεται και όπω λένε οι προπονητέ, που όντω κάπω έτσι είναι τα πράγματα. Ενώ η Πολωνία ανοίγει το σχόλιο στο φιλικό με την Χιλή. Όπω καταλαβαίνετε, το Μουντιάλ θα, όχι θα μονοπολίσει, αλλά θα θα καταλάβει σημαντικό μέρος και τη σημερινή εκπομπή. Βρισκόμαστε άλλωστε έξι μέρες πριν την σέντρα του, την άλλη πέμπτη, 14 του μήνα, στις 6 το απόγευμα. Οι οικοδεσπότες οι Ρώσοι θα παίξουν με τους Σαουδάραβες, τους οποίους αντιμετωπίζουν τώρα οι Γερμανοί. Ε, βέβαια, όπως λέμε πάντα, η επικαιρότητα είναι αυτή που προέχει και όσον αφορά την σημερινή βραδιά η επικαιρότητα έχει να κάνει με την άφηξη του νέου προπονητή του Άρη, του ποδοσφαιρικού Άρη, του Πάκο Ερέρα. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται στα, να πατήσει στη Θεσσαλονίκη, όπω λέμε, ε, αναμένεται να αφηχθεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Εκεί βρίσκεται ο Νίκο Παπαδόπουλο. Αυτό είναι και ο λόγο που ο Νίκο σήμερα δεν βρίσκεται μαζί μα, αλλά θα βρεθεί μαζί μα νοερά, τηλεφωνικά, με το που υπάρχουν έτσι, οι κατάλληλε συνθήκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να ακούσουμε τι πρώτε δηλώσει του Πάκο Ερέρα, για να δεχτείτε τι πρώτε ερωτήσει από του τρεπόρτε του Άρη. Θα μεταβούμε τηλεφωνικά με την βοήθεια του Νίκο Παπαδόπουλου στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Κατά τα άλλα, τα γνωστά, όπω τα γνωρίζετε, εκπομπή Μπαλαντέρ στον Λίμπερο 107,4. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τι 12 με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Επαναλαμβάνω επικαιρότητα έτσι επιτάσσεω να ρίξουμε λίγο περισσότερο βάρο στο Στατουάριο με την αύξηση του νεοπροπονητή τη ομάδα, που είναι και καλό όνομα. Ε, λίγο μουντία, λίγο ανοιχτέ γραμμέ, λίγο live score, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Έχουμε και αρκετέ ειδήσουλε. Και η αλήθεια είναι ότι αν και είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο τη Θεσσαλονίκη. Ε, όσον αφορά ετσι, το εγχώριο ρεπορτάζ οι σημαντικότερες ειδήσει τη ημέρα έρχονται από Αθήνα μεριά για να τα λέμε όλα έτσι, για να είμαστε σοβαροί, αμερόληπτοι, αντικειμενικοί και επαγγελματίε πάνω απ' όλα. Η πιο σημαντική είδηση από το εγχώριο ρεπορτάζ, το εγχώριο αθλητικό ρεπορτάζ είναι ότι ο Ολυμπιακό, το τμήμα υδατοσφαίρη του Ολυμπιακού, προκρίθηκε για τέταρτη φορά στην ιστορία του στον τελικό του Champions League στο Πόλο. Κέρδισε πριν από λίγο την Μπαρσελονέτα, την ομάδα τη Βαρκελόνη, με 6-4 στο Final 8 τη Γένοβα και προκρίθηκε η ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού για τέταρτη φορά στην ιστορία της στον τελικό τη διοργάνωση, και που θα αντιμετωπίσει το ερχόμενο Σάββατο. Στη... Το ερχόμενο Σάββατο, αύριο δηλαδή, ναι, αύριο το βράδυ στι 9.30 θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Ρέκο Γιούγκ. Ούτε την Ρέκο, ούτε την Γιούγκ γνωρίζω. Πάντω ο, ο... ο ημιτελικό αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη και από αυτό το ζευγάρι θα προκύψει ο αντίπαλο, ο αυριανό αντίπαλο του Ολυμπιακού, στον τελικό του Champions League. η το εκεί που ερυθρόλευε και δίνουν το παρόν για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Εντάξει, ειδικά στην ιδατοσφαίρεση έχει. Μάλλον για να τα λέμε όλα και στην υδατοσφαίρεση έχει πολύ μεγάλη παράδοση ο Ολυμπιακό. Είτε μα αρέσει είτε δεν μα αρέσει. Και η άλλη έτσι, εξίσου σημαντική είδηση από το εγχώριο ρεπορτάζ που μα έρχεται από Αθήνα μεριά είναι ότι εδώ και λίγη ώρα εδώ και λίγα λεπτά για την ακρίβεια. λίγο πολύ αναμενόμενη ήταν βέβαια η εξέλιξη, αλλά είναι είδηση, είναι, είδηση, είναι πλέον γεγονό. Ο Δημήτρη Γιανακόπουλος πέραν του πόστου του μεγαλομετόχου τη ΚΑΕ Παναθυναϊκό, είναι πλέον και επίσημα ο νέο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου. πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία τη ψηφοφορία. Α, με ψήφισαν συνολικά από ό,τι βλέπω εδώ στην Γενική Συνέλευση 217 μέλη α, με τα 211 ε, ε, εκ των 217 να ψηφίζουν υπέρ του Δημήτρη Γιανακόπουλου γνωστός στην πιάτσα και ω τράκη. ενώ υπήρξε λέ, ένα άκυρο ψηφοδέλτιο και 5 λευκά την ερχόμενη Δευτέρα 11 του μήνα θα γίνει η πρώτη συνεδρίαση ώστε να συσταθεί σε σώμα το ΔΣ και για την ιστορία περισσότερο και για την δική σα ενημέρωση, αναφέρουμε τα νέα μέλη τη διοίκηση Δημήτρη Γιανακόπουλο, Γιώργο Μηρέα, Παναγιώτη και Πέτρο Μπίτσο, Στέφανο Αυγουλέα, Αλέξανδρο Έλληνα, Βασίλη Παυλόπουλο, Παναγιώτη Μπόμη, Βασίλη Παρθενόπουλο και αναπληρωματικά μέλη είναι ο Θεόδωρο Συνοδεινό, ο Σωτήρη Νίκα ε, και ο Τάκη Μαλακατέ. Ναι, καλά που, που υπάρχει αυτό το τεστ στο φινάλε, γιατί αλλιώ θα ήταν δύσκολα τα πράγματα για τον κύριο Τάκη Μαλακατέ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και τον Αριστέχνη Παναθηναϊκό που έχει πλέον και με τη Βούλα νέο πρόεδρο τον ε, Δημήτρη Γιανακόπουλο Όσον αφορά ε, τα του γενικότερου ρεπορτάζ, είχαμε ανακοινώσει. Ε, εντάξει, τώρα τη Θεσσαλονίκη θα τα δούμε ομάδα προ ομάδα. Από τον διεθνή χώρο, πολλέ ειδήσει που αφορούν το, το Μουντιάλ. Την Αργεντινή χλωμή την κόβω. Εγώ την έχω ποντάρει και ο σκιά και τόσο κόσμο Φιναλίστα Άλλοι για κατάκτηση, άλλη μέση πρωτοσκόρε, άλλοι χρυσή μπάλα κτλ. Ο Μανουέλ Λαντσίνη μετά τον Σέρχιο Ρομέρο και αυτό τέθηκε νοκάουτ. Δηλαδή ο Λαντσίνη λογικά δεν θα έπαιζε βασικό. Υπέστη πάντω ρίξη χιαστού και χάνει τον παγκόσμιο κύπελο. Ο εξαιρετικό μέσο επιθετικό τη West Ham. Ε, στη σημερινή προπόνηση ένιωσε λέει ενοχλή στο δικέφαλο και ο Εύρε Μπανέγα, το δεκάρι τη Εβίλη, προκαλώντα ακόμα μεγαλύτερο προβληματισμό στην Αγεντινή. Δηλαδή, άμα χτυπάει και ο Λαντσίνη, σου χτυπάει και ο Μπανέγα, ε, τι καλό έχει η Αργεντινή, μέσω επιθετική γραμμή. Ε, Αν χάσει και δύο με καλού μεσημπιθετικού, πίσω τους άλλου για τα σκυλιά είναι, με τον Καμπαγέρο στα 37, του θα παίξει το τέρμα. Τέλο πάντων, μπάλα είναι, ποτέ δεν ξέρει, ποτέ μιλέ ποτέ, θα τα δούμε όλα αυτά στην ε, συνέχεια. Ρεστανά λέει ο Κωνσταντίνο, ο Μάρο, ο Ταλίκα λέει μετά από τίτια σεζόν λέει, με την Πεσίκτα, λέει πήγε στην Κίνα, θα μα τρελάνε αυτοί οι Βραζιλιάνοι, οι Φραγκοφωνιάδε. Έ ε, είναι ρε φίλε Φραγκοβονιάδε, κοίταξε ο Ταλίκα είναι και στα 30, ε, ναι, στα 30 κάτι του. Οπότε αν τον Μπακύρη είναι πολύ, σου λέει ρε φίλε έπαιξα Μπενφίκα, έπαιξα Μπεσίκτας, για παραπάνω δεν είναι, καλός χρυσός αλλά δεν είναι, για... δεν είναι επίπεδο ξέρω εγώ Μπάρσα, Ρεάλ, Μπάγερν, Γιουβέντους και τα λοιπά. Άρα σου λέει τον Μπακύρη που έχετε από κίνα μεριά ε, θα πάω στην Κίνα να κολλήσω και τα τελευταία μου ένσημα, το εφάπαξ που λέμε, να δω έτσι και έναν άλλο πολιτισμό και να γυρίσω στην πατρίδα μου να το παίξω προύχοντας. Α, ναι, είναι και αυτή μια είδηση περί συμφωνία του Ταλίσκα με κινέζικη ομάδα. Έχουμε και φιλικά πέχνη σε εξέλιξη, να τα δώσουμε λίγο. Λοιπόν, καταρχήν νωρίτερα το Ιράν κέρδισε με γκολ του Ανσαριφάρτ 1-0 την Λιθουανία. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού το βάλε στο 88, τον νικητήριο γκολ για τους Ιρανούς που θα τους δούμε στο, στο Μουντιάλ. Νωρίτερα επίσης η Ελβετή Uh, κέρδισαν με 2-0 την Ιαπωνία. Άλλε δύο ομάδε που θα δούμε στο Μουντιάλ. Με το πέραν του Ροντρίγκε το 42 και τον γκολ του Σεφέροβιτ το 82 η Ελβετοί uh, που είναι στον όμιλο τη Βραζιλία. Uh, ναι. Και στα μάτια που είναι σε εξέλιξη, τελικό αποτέλεσμα Γερμανία, Σαουδική Αραβία uh, 2-1. Οπότε γεννήθηκε το 1994 ο Ταλίσκα. Εγώ γιατί δεν έχω στο μυαλό μου κάτι για 31. Τέλο πάντων, θα το δούμε αργότερα. Αλλά είναι ότι είναι φραγκοπονιάνες πολύ εκ των Βραζιλιάνων. Αυτό είναι γεγονό, φίλε, και ακόμα μεγαλύτερη ποδοσφαιριστή. Α πούμε, για μένα ο Ροναλίνο που είναι και μεγάλο που λένε, πολύ γρήγορα έφυγε από την Ευρώπη. Τέλο πάντων, θα τα δούμε ε, εν ευθέτω χρόνο. Αυτά τα του ρεπορτάζ του ξένου και εκτό Μουντιάλ. Επαναλαμβάνω, τελικό αποτέλεσμα πριν από λίγο το σφύριξε, ο διαιτητή. Γερμανία-Σαουδική Αραβία 2-1 με τα γκολ των Βέρνερ και Μούλερ προηγήθηκαν 2-0 οι Γερμανοί στο ημίχρονο. Οι Σαουδάραβε, αφού έχασαν πέναντι στο 84, στην επαναφορά, στο rebound που λέμε, ο Ταϊσέρ Αλ Τζαθέμ μείωσε σε 2-1. Οι Γερμανοί, οι οποίοι βάσει φιλικών προβληματίζουν. Βέβαια, του Γερμανού, δεν γίνεται να του ξεγράψει ποτέ, είναι σίγουρα πιο σταθερή αξία σε επίπεδο εθνική ομάδα. Έχουμε προκριματικά μουντιάλ και στι γυναίκε. Μάλιστα, θα έχει και ο Παπ στο κουπόνι του. Λοιπόν, η Μίχρονο Βόρεια Ιρλανδία, Ολλανδία 0-1. Ιταλία, Πορτογαλία 2-0, αυτά στις γυναίκες. Φιλικό σε εξέλιξη Πολωνία, Χιλή 2-1, τώρα μειώνει η Χιλή. Οι Πολωνίοι που προηγήθηκαν με τον Λεβαντόφσκι στο 30 και τον Ζιελίνσκι στο 34. Οι Χιλιανοί μόλις τώρα μείωσαν, θα σας δώσω σε πολύ λίγο τον σκόρε. Στην Ιρλανδία, στην Πρέμερ, λίγο πριν την λήξη του πρώτου μηχρόνου, Μποέμιανς, Ντέρι Σίτι Ντάνταλ Κλίμερικ 0-0, Waterford St. Patrick's 0-0, St. Patrick's παίζει 10. Στην πρώτη κατηγορία, στην Division 1 τη Ιρλανδία, Athlon Town 0-1, Καμπίντιλι Longford 1-0, Galway Finn Harps 0-1 και UCD Drohenda 1-0. Και στην Ισλανδία, Φίλκιρ Κέφλαβικ 00, 0-0 στο 12ο μόλι λεπτό. Το γκολ των Χιλιανών το πέτυχε ο Βαλντέ στο 39 Άρα προ τη μη εκκρεμότητα δεν έχουμε. Ε, ναι, αυτό το απαντήσαμε. Να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή γενικότερα, αφού αλλάξουμε και τα μηνύματα εδώ στο ταμπλό, για να έχουμε έτσι ένα πανοραμικό πλάνο στους υπολογιστές μας. Εφέμ καινού, ε, τα μηνύματά σας αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ ανά SMS. Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των όποιων τυχόν χρεώσεων τη εταιρεία κινητή τηλεφωνία με την οποία είστε συμβεβλημένο ή συμβεβλημένοι. Τα λέμε και μέσω Facebook. Στον δικό μου λογαριασμό σήμερα μόνο, απόντε του Νίκο Παπαδόπουλου, με τον οποίο θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο από το Ραδρόμο Μακεδονία, στην άφηξη του Πάκο Ερέρα. Θανά χυλώνει ο, ο λογαριασμό μου στο Facebook, έτσι όπω δεν είμαστε φίλοι, και θέλετε να επικοινωνήσετε με double S στο θανά συ και το kill με Y λοιπόν και τι, τι άλλους τρόπους έχουμε εντάξει και τηλεφωνικές δαμές αργότερα όμω, κάποια στιγμή μέσα στην δεύτερη ώρα τώρα, λίγο μετά τις 11 λίγο μετά τις 11.30 έχω στο μυαλό μου και κάτι για την δεύτερη ώρα να δούμε και τι ώρα θα ξεπερδέψουμε με τα ρεπορτάζ έχω στο μυαλό μου και από του Νίκο Παπαδόπουλου να ρίξουμε έτσι μια ε, ε, ματιά σε μια στοιχηματική ματιά στο Μουντιάλ αναφορά λίγο σε αποστολές, στους ομίλους, στα χειαστή έτσι από την μελέτη που κάνω εδώ και πολύ καιρό επειδή πλησιάζουν και οι μέρες και επειδή πλέον αμυγό στοιχηματική εκπομπή στο Λίμπερο δεν υπάρχει απόντους του Νίκο Παπαδού που για να μην στραβώνει κιόλας που ξέρεις τα, τα βαριέτα αυτά τα στοιχηματικά είτε, live score ενημέρωση είναι μια καλή ευκαιρία. Τον Νίκο που μάλλον δεν θα τον έχουμε και την Δευτέρα. Όταν τον φιλοξενήσουμε τηλεφωνικά θα το τσεκάρω αυτό. Αν τελικά λείπει και τη Δευτέρα, έχω κατά νου να, να, να το σπάσουμε στου τέσσερι πρώτου ομίλου του Μουντιάλ σήμερα και του άλλου τέσσερι να του αναλύσουμε και βάσει ρόστερ και βάσει ειδήσων και στοιχηματικά να του αναλύσουμε την εκπομπή τη Δευτέρα. Αλλά αυτό θα το δούμε αργότερα πώ θα κυλήσει. Το έχω πάντω στην άκρη ε, του μυαλού μου. Όχι στην άλλη άκρη του μυαλού μου, όπω λέμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Στην άκρη του μυαλού μου. Ε, αυτά σε πρώτη φάση. Ναι, τσεκάρω τώρα κάτι εδώ. Έχουμε ειδήσει και από, τον, από το δικό μα ε, ρεπορτάζ. Αρχόντα θα μιλήσουμε είτε με Δημήτρη Τσομπατζόλη είτε με την Ελένη Μπούντου για να δούμε από πάω μεριά ε, τι έχει προκύψει κατά τη διάρκεια τη σημερινή ημέρα. Με Νίκο Παδόπουλο θα μιλήσουμε σε λίγο, λογικά μετά την επιστροφή μα από το διάλειμμα. Ε, και για θα τα πούμε. Ο Ερακλή, ο οποίο ε, από σήμερα ε, σφραγίζει την, έτσι, επιβεβαιώνεται η, η, επιστροφή του στα ευρωπαϊκά κύπελα στο, στο βόλεϊ και επίσημα ε, ναι συγκεκριμένα η διοίκηση λέει, της ομάδας βόλεϊ του Ρακλή ενημέρωσε το συμβούλιο της ΕΣΑΠ για τη συμμετοχή του στις ευρωπαϊκές οργανώσεις της σεζόν 18-19 θα τα δούμε αυτά στην συνέχεια πιο αναλυτικά ο Ρακλής που ανακοίνωσε και, την, και επίσημα την, ε, την, διεξαγωγή του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του στα, στα 3-5 πηγάδια αλλά και το φιλικό με την Ξάνθη που θα γίνει τον Αύγουστο όπως επισημοποιήθηκε και η παραμονή του Σπύρου Μπαξεβάνου στην τεχνική του ΓΕΣΥ όπως και του Τάσου Κατσαμπή στο γενικότερο team της ομάδας όπως και του γυμναστή του κυρίου Κούρτογλου ο οποίος αναλαμβάνει και το πόστο του βοηθού προπονήτη Έχουμε να πούμε αρκετές ειδήσεις και από τον έτσι, εσωτερικό εδώ χώρο και από Αθήνα μεριά επαναλαμβάνω τις σημαντικότερες ειδήσεις που είναι και φρέσκες την νίκη πρόκριση του τελικό του Champions League στο πόλο του Ολυμπιακού με έξι από την Παρσελονέτα πριν από λίγο στη Γένοβα αύριο βράδυ είναι ο τελικός και την ε, ανάδειξη του μέσου ψηφοφορίας του Δημήτρη Γιανακόπουλου σε ε, ε, πρόεδρο του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στα χνάρια του, του θείου του. Ναι. Ο Θανάς Γιανακόπουλος ήταν επί σειρά ετών πρόεδρος του Εραστέχνη Παναθηναίκου ε, και πλέον περνάει η ομάδα τα αεραστεχνικά τμήματα περνά στα χέρια του Δημήτρη Γιανακόπουλου. Αυτά σε γενικές γράμμες. Δώσαμε και οι περί Ταλίσκα Uh, ότι πηγαίνει με εξάμεινο δανεισμό στην Κίνα στην Guangzhou Evergrande. Uh, είδηση από το μπάσκετ από Αθήνα επίσης ότι η ΑΕΚ προχώρησε μια δυνατή κίνηση πήρε ένα από τους καλύτερους Έλληνες σουτέρ uh, από το Ρέθυμνο τον Χάρη Γιανόπουλο. Uh, ο Ατρόμητος στην μπάλα ανακοίνωσε την παραμονή του Γιανούλη ως δανεικός από τον Μπάουκ παραμένει στο περιστέριο 23χρονος αριστερός Μπάκ. Ε, η Ιουβέντους ανακοίνωσε την απόκτηση του Ματία Περίν, του Διεθνή Ιταλού τερματοφύλακα, ε, πολύ καλός τερματοφύλακας προερχόμενος από την ε, Τζένουα, στα 12 συν 3 εκατομμύρια ευρώ το σχετικό deal και έχουμε γενικότερα τις αρκετές ειδησούλες, έχουμε όλο το χρόνο στη διάθεσή μας να ε, τις αναλύσουμε. Για να κόψω ο οποίο στι ε, στις του δηλώσει πρώτες του Ρασιτέχνη Παναθηναϊκού είπε ότι από Δευτέρα πληρώνω όλα τα χρήματα του Ρασιτήχνη στο δημόσιο. Μάλιστα. Αυτά και με τράκι. Δώσαμε και τις ε, εξελίξεις στο στοίχημα. Επαναλαμβάνω τελευταία, έτσι, τα πιο πρόσφατα τελικά αποτελέσματα από τα φιλικά προετοιμασίες ψημουντιάλ. Ελβετία, Ιαπωνία 2-0 με Ροντρίγκε και Σεφέροβιτς. Και Γερμανία, Σαουδική Αραβία 2-1 με Βέρνερ και Μίλλερ τα γκολ της Γερμανίας. Ο Ταϊσίρ Αλτζαθέμ μείωσε για τους Σαουδάραβες. Και τα υπόλοιπα που είναι σε εξέλιξη, το φιλικό μα ενδιαφέρει περισσότερο. Το Πολωνία Χιλή στι καθυστερήσει του πρώτου μηχρόνου έχει βγει το over 2-1 με Λεβαντόφσκι, Γελίνη και Πολωνή. Ο Βαλντέ τον γκολ των Χιλιανών. Ο Αντώνη τη λέει. Θα ανάσει καλή εκπομπή. Λέει, Έχω λέει τα παιδιά δίπλα μου λέει, να βλέπουν παιδική ταινία και σε ακούλε με ένα τζιν τόνικ παραμάσχαλα. Ναι, ελπίζω μόνο να έχει βάλει αποσμητικό αφού το έχει παραμάσχαλα το, gin το tonic, Ποτήρι λέει, όχι μπουκάλι. Είναι το ποτήρι, φίλε, πώ το έχει παραμάσχαλα. Ε. Τρόπο του λέγει φυσικά. Καλό βράδυ, φίλε Αντώνη βλέπουμε τα παιδιά παιδική ταινία, έτσι. Τι ώρα είναι, 10 και μισή. να πιστεύω ότι είναι σχετικά μεγάλο έτσι, γιατί άμα είναι πολύ πολύ μικρά, εντάξει, δέκα μισή, να βλέπουμε παιδική ταινία είναι λίγο αργά. Αλλά ο κάθε κάνει κουμμάτος στο παιδί του. Λοιπόν, έχουμε Νίκο Παδόπουλο, πάμε τώρα στο αεροδρόμο Μακεδονία. Νικόλα, Γεια σου, Νάση. Καλησπέρα από το αεροδρόμο Μακεδονία. Ε, πριν από λίγο είχαμε την άφηξη του πάκου Ερέρα στην ε, Θεσσαλονίκη, μαζί με τον άμεσο συνεργάτη του την ομάδα και τον νέο γυμναστή των Κιτρινόμαυρων, ο οποίος αποτελεί προσωπική επιλογή του Ισπανού, τον ε, επίσης επίση Ισπανό Τέλμο Ντε Αντρέ. Του υποδέχτηκαν οι άνθρωποι τη ε, ΠΑΕ με αποδέσμε κιόλα. Ε, υπάρχουν και σχετικέ φωτογραφίε ήδη ανεβασμένε στο Ολαμπαουτάρι. Αρκετά χαμογελαστό, αρκετά ευδιάθετο. Ε, λίγο τρακαρισμένο τον είδα για λίγα στιγμή, γιατί δεν περιμένει μάλλον τόσο κόσμο να τον ε, περιμένει εδώ πέρα. κόσμο του Άρη, γενικότερα άνθρωποι τη ΠΑΕ, οι δημοσιογράφοι, οι φωτογράφοι που ήταν εδώ πέρα στην άφεξη του Ισπανού ε, τεχνικού, ο οποίος ε, ήρθε με αρκετές βαλίτες και για μόνιμη κατάσταση πλέον στην ε, Θεσσαλονίκη, πιάνοντας με τον καλημέρα από αύριο δουλειά, ε, αφού εντός Σαββατοκύριακο που θα έχει συνάντηση με τον Θόδωρο Καρυπίκη δεν έχει καθοριστεί το μέρος που θα γίνει η συνάντηση, πάντως μπορεί να γίνει και παραπάνω από μία, θα περάσουν αρκετές ώρες μαζί, ο πρόεδρος πάει με τον ε, κα Εντάξει, το αγωνιστικό... άμα ψάχνουν μέρο, α έρθουν στο σπίτι μου. Έχω εκεί στη βεράντα το... έχω... Αγωνιστικό... ωραία θέα. με το αγωνιστικό να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο και το ξεκαθάρισμα του Ρώστερ, αυτό που λέγαμε τι προηγούμενε μέρε. Ποιε είναι τελικές τελικέ επιλογέ του Ερέρα από του υπάρχοντε φωτοσφαιριστές, Ε, θα συζητήσουν για αυτέ τι για ορισμένε προτάσει παιχτών την Ισπανία που έχει ξεχωρίσει ο Ερέρα και θα τι καταθέσει στον Θόδωρο Καρυπίδη και την Δευτέρα. Το μεσημεράκι κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει κλειδώσει ακόμα η ώρα. Θα γίνει και η παρουσίαση του Ισπανού τεχνικού και οι πρώτε του δηλώσει ε, στους ε, στου του Μάλιστα. τύπου Τύπου, καθώ δεν έκανε κάποια δήλωση. Δεν... Τώρα κατά την άφηξή το, του. Το πιέσατε, σα έπανε οι άνθρωποι του τη ΠΑΕ. Όχι, μα είπαν, έκανε μέρο αντιπάτη ότι δεν θα κάνει κάποια δήλωση Μάλιστα. τώρα στο αεροδρόμιο. Θα μιλήσει την Δευτέρα στην ε, παρουσίασή του. Κατάλαβα. Εντάξει. Ναι, για να έχει κάποια θέματα, να, έχουν προηγηθεί και οι συζητήσει με τον Καρυπίδη. Και να έχει έτσι κάτι να, να σας πει, για να μην τα τετριμένα, αυτά που έχουν κουράσει. Μάλιστα. Περισσότερα θα έχουμε να πούμε και από αύριο και από την ε, Δευτέρα φυσικά που θα mm έχουμε -hmm. και την παρουσίαση του, του Ισπανού τεχνικού. Τώρα μια Αυτά, και δεν έχουμε στο στούντιο ναι. κάτι άλλο από το ρεπορτάζ του Άρη έχουμε έτσι για να μεταφέρουμε στον κόσμο που μας ακούει ή δεν υπάρχει... Κάτι, άλλο, κάτι, κάτι νεότερο δεν έχει προχειρηστανάσει οχι δηλαδή δεν mm -hmm. είχαμε κάτι από πλευράς ονόματος ή οτιδήποτε άλλο. Ε, περιμένουμε αυτό το ταξίδι στο δρολ στην Αθήνα. Η αφηξη του Πάκου Ερέρα ήταν ο λόγος που καθυστέρησε το ταξίδι του ΗΠΑ, ο πρόεδρος Πάι άριστα, ήταν προγραμματισμένο για την περασμένη Τετάρτη. Ε, ήθελε όμως να είναι εδώ όταν θα έρθει ο Ισπανός, δεν μπορεί να συζητήσουν κιόλας ε, για κάποιες μέρες και την επόμενη εβδομάδα πιθανότητα την Τετάρτη πάλι θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ και για αυτό το πολύ καθοριστικό ραντεβού με τον, τον Παπαδόπουλο και τον Νίκη Σακίεβιτς, ε, στο οποίο... Αναμένεται και πρέπει να ξεκαθαρίσει το αν θα υπάρξει εμπλοκή των δύο <σταλεί> ε, ανδρών στην ΠΑΕ, είτε ως συμπέχτες είτε αγοράζοντα την ε, ΠΑΕ του Δόκτωρ Καρπίδη. Είναι κάτι που θα περιμένουμε να το δούμε την επόμενη εβδομάδα. Πάντω, για τους φίλους του Άρη, αύριο στην Άρη, εσείς υπάρχει τετρασέλιδη συνέντευξη του Δόκτωρ Καρπίδη, ο οποίο λέει πολλά και ενδιαφέροντα και νομίζω ότι αξίζουν του Άρη, αξίζει οι φίλοι του Άρη να πάρουν αύριο εφημερίδα και να διαβάσουν την πρώτη μεγάλη συνέντευξη του Δόκτωρ ε, σε εφημερίδα τη ε, Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. <σταλεί> Ωραία. <σταλεί> <σταλεί> αυτά <σταλεί> δηλαδή. Αυτά, αυτά ναι, ναι. Ωραία. Δεν μου λε ε, τη Δευτέρα θα είσαι στο στούντιο γιατί κάνουν ένα πλάνο εκπομπή. Θα το συζητήσουμε φιλάκα και με το Α, δεν δε δε είναι οριστικό ότι δω. δεν θα είσαι δηλαδή. Εντάξει, καλά, θα, το ναι, δούμε, θα ναι. το δούμε. Ναι. Θα το δούμε. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Εγώ σε θέλω να ξέρει. εγώ σε θέλω. Ραδιοφωνικά μιλάμε πάντα έτσι. Κι εγώ. <laughs> εντάξει, <laughs> αγόρι μου. Καλώ. Να σε καλά, Θανάτα. Καλώ ήρθατε, κύριε κυριακό Να σε καλά, καλά να σε καλά, καλά. 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 Λοιπόν, αυτά με την άφηξη του Πάκο Ερέρα. Έφτασε πριν από λίγο ο Ισπανό τεχνικό ο νέος προπονητής ε, του ποδοσφαιρικού Άρη. Ερωτήσεις όχι ότι δεν δέχτηκε. Ενημέρωσαν τους ρεπόρτερ οι άνθρωποι της ΕΠΑΕ ότι δεν θα δεχτεί ερωτήσεις. Ε, εντάξει, λογικό είναι να έχεις και κάτι να πεις. Μην μιλάς για να μιλάς. Έχουμε ακούσει άπειρες τετριμένες δηλώσεις από νέους προπονητές πολλών ομάδων σε, σε διάφορα αθλήματα. Θα μιλήσει με τον ε, Θόδωρο Καρυπίδη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και θα έχει κάποια δεδομένα στα χέρια του, θα έχει κάτι να πει την, στην παρουσίασή του, την επίσημη παρουσίασή του η οποία θα γίνει πιθανότατα το μεσημέρι της Δευτέρας όπως μας ενημέρωσε ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Άρα από Άρη δεν έχουμε κάτι άλλο όταν επιστρέψουμε από το διάλειμμα θα πάμε σε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ στη συνέχεια και λίγο ρεπορτάζ Ρακλίαν και τα πιο σημαντικά σας τα είπα τώρα βλέπω το, την κολάρα του Λεβαντόφσκι με το οποίο άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη και έχουμε ημίχρονο στο ΠΟΣΝΑΝ γίνεται Πολωνία χιλί, επαναλαμβάνω, ο Λεβαντός που λογικά θα έχει πάρει και αρκετό ποντάρισμα είτε για πρώτο σκόρερ Πολωνίας, καλά λίγο πληρώνει και πρέπει να πέσει πακέτο είτε για πρώτο σκόρερ διοργάνωσης. Ε, όλο και κάποιοι θα, θα, τον προτίμησαν. Θα κάνουμε και μια αναφορά έτσι στα μακροχρόνια στοιχήματα. Με, με μπούσουλα λέω να το κάνουμε το, το κουπόν του ΟΠΑ που εντάξει, αφορά και τον μέσο παίκτη του, του στοιχήματος αν και αυτοί που την ψάχνουν λίγο πιο πολύ δεν παίζουν στον ΟΠΑ κακά τα ψέματα, παίζουν στις στοιχηματικές εταιρείε που έχουν σχεδόν σε όλα τα στοιχήματα υψηλότερε αποδόσεις και φυσικά γι' αυτό ε, υπάρχει εξήγηση, έτσι, μην κράζουμε μόνο τον ΟΠΑΠ, στις ξένες στοιχηματικές εταιρείε ή στις ελληνικές διαδικτυακές εταιρείε, τις στοιχηματικές, είναι, υπάρχουν δύο μέρη, ο παίκτη και ο μπουκ. Στον ΟΠΑΠ είναι... Χαμηλότερε αποδόσει, γιατί υπάρχει και προμήθεια του πράκτορα. Θα μου πει τι παίρνουν οι πράκτορε, ειδικά με τι νέε συμβάσει, ψίχουλα παίρνουν, αλλά υπάρχουν τρία μέρη. Είναι ο Μπουκ, ο Παπ δηλαδή, ο πράκτορα και ο παίκτη. Άρα αυτή είναι μία εξήγηση Για τις χαμηλότερες αποδόσεις Σχεδόν σε όλα τα στοιχήματα ε, Στον ΟΠΑΠ Για παράδειγμα η αργεντινή Για νικήτα της διοργάνωσης Στις πιο πολλές εταιρείες πληρώνει 10 Στον ΟΠΑΠ πληρώνει 7,5 Στη Βραζιλία δεν υπάρχει διαφορά 5 πληρώνει στον ΟΠΑΠ 5 πληρώνει και έξω Θα τα δούμε αυτά στην συνέχεια Να πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα ε, Ναι ο Αντώνης λέει. Παρασκευή γάρ, 9 και 6 τα παιδιά. Εντάξει, είναι λίγο είναι μεγαλούτσικα. Ναι, είναι και Παρασκευή βράδυ. Και εγώ τη δικιά μου Παρασκευή βράδυ της, και Σάββατο βράδυ τη δίνω έτσι, λίγο το ελεύθερο να δει λίγη τηλεόραση παραπάνω. Αλλιώ λέει θα ήταν ήδη τούφα. Του το είχα τάξει απόψε. Χε, Για πε όλα τη βλέπουν. Ε. Ναι. Πάρουμε καμιά ιδέα. Γιατί ναι, μεν έχουμε πολύ έτσι απόθυμα από ταινίε. Αποθηκευμένε στο σκληρό δίσκο. Αλλά τα έχει δει όλα από 3 και 4 φορέ. Και κάποιε παιδικέ ταινίε είναι όντω ωραίε. Βλέπονται χαλαρά και από μεγάλου. Δεν κάνω πλάκα. Α πούμε, είχα δει μια ταινία την είχα δει και όλο στο σινεμά με τη μικρή, ε, η Μπαλαρίνα και ο Εφευρέτη, ε, που εκτελείσσεται στο Παρίσι. Είναι και πολύ ωραία γυρισμένο, εξαιρετικά γραφικά και είναι και ωραία ιστορία, ρε παιδί μου. Και υπάρχουν πολλέ τέτοιε ιστορίε σε, σε παιδικά που βλέπονται ε, πολύ ευχάριστα και από μεγάλου. Δώσε καμιά ιδέα, Αντώνη, να έχουμε έτσι να, να ψαχτούμε γιατί έχετε και καλοκαίρι με άδεια που εντάξει τα κάποια βράδια θα... τι κάποια, τα πιο πολλά με ταινίε και... και... τηλεόραση γενικότερα θα περάσουν αν είσαι έτσι είναι φίλε τα clubbing και τα, και τα mobbing δεν... δεν, υφίστανται λοιπόν πάμε σε ένα διάλειμμα αφού καλησπερίσουμε και τον χορηγό μας τον μέγα χορηγό, τον χρυσό χορηγό όπως λένε και έτσι, δεν λέει η FIFA χρυσός χορηγός του Μουντιάλ, ξέρω εγώ ή τέτοια ή δεν ξέρω εγώ πια. Ε, Χρυσό χορηγό τη εκπομπή Μπαλαντέρα των Λίμπερα και Είναι ο Παράσχο. Λοιπόν, ε, το Champions League, το Σαντιάγκο Περναβέο, το Camp Nou, ε, το Allianz Arena του χώρου των υδραυλικών. Τα πάντα γύρω από το φυσικό αέριο, τα πάντα γύρω από προϊόντα χαλκού και αποχέτευση, θερμοκολλητικά, πρεσαριστά, χαλκοσολίνε, αξισουάρ και μπαταρίε μπάνιου. Ε, Χαμό. Θα τα βρείτε όλα αυτά στον Παράσχο μια αποθήκη στο κέντρο τη πόλη στην Ολύμπου 90 για όλη την πόλη και με την εγγύηση των κορυφαίων εταιριών του χώρου. Aquatherm, Immergas, Baxi Φερόλ και Βολφ, πεντάδα εθνική Γερμανία, με τον Ήμεργα τον να είναι ή τον Aquatherm να είναι Naturalizer. Τηλέφωνο επικοινωνία 2310 227 0, 0, α, ναι, Ο Φερδινάνδο σε φίλε είναι από απ τι αγαπημένε ταινίε τη Ναδαλία. Ναι, με τον Φερδινάνδο και αυτήν στο σινεμά την είδαμε πρώτα και μετά την, την κατεβάσαμε κιόλα. Α την κατεβάσαμε. Γράψε λάθο γιατί μα κλείσουν και μέσα. Λοιπόν. Ε, Δεν την κατεβάσαμε, την αγοράσαμε. Την αγοράσαμε το Φερδινάνδο. Ναι, εντάξει. Δεν είναι εμένα. Να σου πω την αλήθεια, είναι ταινία που, που με πήρε και λίγο ύπνο στο σινεμά, ήμουν και κουρασμένο. Ενώ πούμε, με την, με την των Εφευρέτη ήταν το μάτι γαρίδα στο Φερδινάνδο, με πήρε λίγο ύπνο. Και ακούμε λέει τον Κιλονάρδο κατά τον Φερδινάνδο. Ναι, είναι με τα για όσου δεν το γνωρίζουν. Ο Φερδινάνδο είναι μια, ένα, μια, παιδική ταινία που έχει να κάνει με, με μικρούς μικρού που πηγαίνουν, που προπονούνται για να εκπαιδεύονται, για να καταλήξουν στι σταυρομαχίε. Και εντάξει, είναι μια ευχάριστη παιδική ιστορία. Λοιπόν, πάμε στα διαλυματάκια. Στα 42 μετά τι 10, Λίμπερο ακούτε 107,4, μπαλαντέρ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε στα 49 λεπτά μετά τι 10. Ακούτε πάντα Λίμπερο 107,4, την εκπομπή μπαλαντέρ. Θανάσχιλιόνη μόνο του σήμερα. Νίκο Παπαδόπουλο, τον ακούσαμε λίγο νωρίτερα από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Και όπου για όσοι συντονίστηκαν τώρα με τον Λίμπερο, να σα ενημερώσουμε ότι αφήχθη πριν από κανένα μισά ώρα περίπου στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο νέο τεχνικό του ποδοσφυρικού Άρη, ο Πάκο Ερέρα, ο οποίο δεν δέχτηκε ερωτήσει από του ρεπόρτε τη ομάδα, όχι επειδή πούλησε τρέλα. Uh, οι άνθρωποι της ΠΑΕ ενημέρωσαν τους ρεπόρτερ της ομάδας ότι δεν θα δεχτεί ερωτήσεις και θα, θα απαντήσει σε ό,τι ερωτηθεί στην επίσημη παρουσίασή του uh, τη Δευτέρα, πιθανότητα το μεσημέρι της Δευτέρας. Uh, θα ενημερωθείτε φυσικά κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου εδώ από, τον, uh, από τους ρεπόρτερ μας. Από τον Νίκο Παπαδόπουλο, βασικά, ο οποίο είναι το βουνό έτσι, στο ρεπορτάζ του, του Άρη. Ποιο Τσαλτίδη και ποιο Αβόπουλο τώρα, όταν έχει uh, Νίκο Παπαδόπουλο, Όλα τα υπόλοιπα ε, περνάνε στην, στην άκρη ο Νίκος, ο φίλος μας, ο αδερφός μας, το, το ραδιοφωνικό μας Τέρι. Τζον Τέρι. Λοιπόν, ο Τζον Τέρι ο οποίος κάνει διακοπές στην, ε, στην Ελλάδα, στην μήκονο ήτανε. Κάπου εκεί κυκλάδες, έβλεπα το, το κότερό του κτλ. Εντάξει, πεινάνε τα παιδιά, πεινάνε. Με ωρεοτάτη σύζυγο. Ναι, βέβαια. Σωματάρα, κάτι κοιλιακούς η, η σύζυγός του, δεν ξέρω αν και αυτή αθλήτρια. Τέλο πάντων, να είναι καλά, να χαίρονται τα λεφτά σου και τον έρωτά του στα παιδιά. Ε, ε, λοιπόν, υπενθυμίζουμε του τρόπου επικοινωνία. Σε λίγο <σχεδιανά> θα πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ να δούμε ποιον θα μιλήσουμε. <σχεδιανά> FM και ενώ τα μηνύματά σα αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ ανά SMS, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων τη κινητή τηλεφωνία. Τα λέμε και μέσω Facebook, στο Θανάσι με WS, στο Θανάσι και k y -L -O -N. Ε, και πώ αλλιώ είναι και με τηλεφωνικές γραμμέ αργότερα όμως μην καλέστε τώρα αργότερα στο 23-12-7 και 3 να δούμε λίγο πώς θα πάει και με τα ρεπορτάζ στη φάση και να δούμε λίγο τι κουβέντα στη χηματοκουβέντα θα ανοίξουμε για το Μουντιάλ το οποίο ξεκινά σε λιγότερο από μια εβδομάδα στην Ρωσία και επειδή πλέον ο Λίμπερο δεν έχει και αμυγό στη εκπομπή δεν έχουμε πει και πολλά πράγματα και μου το έχετε ζητήσει τις τελευταίες μέρες ε, αρκετοί Πρέπει να το κάνουμε πράξη. Και επειδή ρεπορτάζ ΠΑΟΚ δεν βλέπω να έχουμε, δεν υπάρχει ανταπόκριση ούτε από Δημήτρη ούτε από Ελένη. Εντάξει, δεν πειράζει, θα έχετε ακούσει όλη την ημέρα και δύο και τρει και τέσσερι και πέντε φορέ. Αν μη τι άλλο, οι ΠΑΟΚς δεν πρέπει να έχετε παράπονο σε θέματα ενημέρωση από τον Λίμπερο. Και όχι μόνο θα πω εγώ. Λοιπόν, θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ηρακλή και μετά τι 11... 11 και θα αφοσιωθούμε στα... στα, του Μουντιάλ. Μάλλον θα ξεκινήσουμε με, τα... με μια μήνυ παρουσίαση των, των ομίλων, ως προλάβουμε τέλο πάντων και μια αναφορά σε μακροχρόνια στοιχήματα, που και εγώ τι έχω παίξει, γιατί εντάξει, τα, ναι, μεν, εγώ τα έχω γράψει στο Bet Player και στην King Bet, αλλά πολλοί δεν είστε χρήστες του διαδίκτυου, δεν αγοράζετε, δεν διαβάζετε γενικότερα στοιχηματικές εφημερίδες, α, και μπορεί να σε ενδιαφέρει, παιδί μου, τι έπαιξα εγώ, ποιε είναι οι εκτιμήσει μου ε, εδώ μέσω του, του ραδιοφώνου και τη συγγνώμη του Λίμπερο. Άρα θα τα πούμε. Είναι, προσφέρεται νομίζω η σημερινή εκπομπή, ίσω και η δευτεριάτικη. Ειδικά αν απουσιάσει και ο Νίκ, ο Νίκ Παπ, ο οποίο δεν το πολύ γουστάρει το στοίχημα. Φαίνεται ότι έχει φάει τίποτα χοντράκου του Λίδια, έχει χάσει και μια αμύθιτη περιουσία και το παίζει και καλά, ξέρω ότι βαριέται κτλ. Λοιπόν, στοίχημα, πριν πάμε στο ρεπορτάζ του Ιρακλή, ε, τελικό αποτέλεσμα νωρίτερα, Γερμανία, Σαουδική Αραβία 2-1, νέα νίκη με προβληματική εμφάνιση, ε, μάλλον όχι νέα νίκη, πρώτη νίκη μετά από πέντε ανεπιτυχή αποτελέσματα και νέα προβληματική εμφάνιση, έτσι είναι σωστή διατύπωση, της Εθνικής Γερμανίας εν ώψη Μουντιάλ. Ε, βέβαια, είπαμε ότι η Γερμανία πάντα πρέπει να τη φοβάσαι, οι άνθρωποι το έχουνε σε εξέλιξη στο Πόζνα τη Πολωνία, Πολωνία Χιλή 2-1, με Λεβαντόφσκι και Σγελίνσκι και οι Πολωνοί προηγήθηκαν 2-0. Ο Βαλντέ μείωσε για του Χιλιανού μέσα σε 9 λεπτά, μπήκαν και τα τρία γκολ του αγώνα. Είμαστε στο 49 πλέον. άλλο φιλικό τώρα σε εξέλιξη δεν έχουμε. νωρίτερα κέρδισε το Ιράν 1-0 τη Λιθουανία και η Ελβετία 2-0 την Ιαπωνία. Στα προκριματικά του Μουντιάλ γυναικών, Βόρεια Ιρλανδία, Ολλανδία 0-3 στο 67, Ιταλία, Πορτογαλία 2-0 στο 50. <σοκλή> <σοκλή> uh, στην Ιρλανδία. Κάτσε να χαμηλώσει λίγο το air conditioning γιατί θα μα πιάσει. Oh, εδώ, με καρφώνει η μπύλ εδώ. Βλέπω να βγαίνω σηκωτό. Uh, στην Ιρλανδία στην Πρέμερ κοντά στο 50. Bohemians, Derry City 02. Dandal, Kilimir και ένα 0. Waterford, St. Patricks 0-0. 00, 00 St. Patricks με 10. Στην πρώτη κατηγορία τη Ιρλανδία. Athlon Town, Shelburne 02. Καμπίντι, Longford ένα 0. Galway Finn Harps 1 και UCD Drogenda 1-0 και στην Ισλανδία την οποία και αυτή την εθνική τη ομάδα θα την δούμε στο, στο Μουντιάλ για πρώτη φορά στην ιστορία της και μάλιστα η Ισλανδία είναι η μικρότερη πληθυσμιακά χώρα που θα δώσει ε, το παρόν σε Μουντιάλ, ever. Φίλκιρ Κέφλαβικ 1-0 στο 40. Νωρίτερα έχουμε και ένα παιχνίδι εθνικών ομάδων για το Κοσάφα Καπ. Η Μαδαγασκάρη έχασε από το Λεσόθο με 0-1. Και αποκλείστηκε ω κόρο του Λεσόθο ο Μασοάμπι Ενκοτό. Αυτός κάτι μου λέει το όνομα του. Σε καμιά Γαλλία θα παίζει στάντα, σε καμιά Λίγκ η Φινχάρπς κάνει το 0-2 κοντά στην Γκάλγουη. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ιρακλή. Σας είπα νωρίτερα α, ότι είχαμε ανακοινώσει ε, σήμερα. Καταρχήν, ανακοινώθηκε ε, και επίσημα κάτι που ήταν λίγο πολύ γνωστό... Ε, Α το διαβάσω και αυτό λέξη την ανακοίνωση τη ε, ποδοσφαιρική διοίκηση. Ε, μικρή είναι το διοικητικό συμβούλιο του Ποδοσφαιρικού Τμήματο ε, του Ρακλή. Είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση τη συνεργασία του με τον προπονητή τη ομάδα μα Πύρο Μπαξεβάνο και για την νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Την επέκταση τη συνεργασία για το ίδιο διάστημα με τον γυμναστή Θάνο Κούρτογλου, που αναλαμβάνει και χρέη βοηθού προπονητή. Καθώ και την συνέχιση τη συνεργασία με τον γενικό αρχηγό τη ομάδα Τάσο ε, Κατσαμπί. Ε, παράλληλα. Επίσης γίνεται γνωστό, συνεχίζει η ανακοίνωση, πως έκλεισε το αθλητικό κέντρο 3-5 πηγάδια όπου θα πραγματοποιηθεί η προετοιμασία της ομάδας για την νέα αγωνιστική περίοδο. Το πρώτο προγραμματισμένο φιλικό παιχνίδι θα γίνει στις 19 Αυγούστου του 19 με αντίπαλη την ομάδα της Ξάνθης. Ακούγεται λίγο αργά, αλλά μην ξεχνάτε ότι η Football League θα ξεκινήσει αργά, θα ξεκινήσει στην καλύτερη των περιπτώσεων τέλη Σεπτέμβρη, Ελλάδα είσαι. Λοιπόν, ένα πρώτο προγραμματισμένο φιλικό Στι στις 19 Αυγούστου με την Ξάνθη. Λογικά για την Ξάνθη θα είναι η πρόβα Τζενεράλε, γιατί αν δεν κάνω λάθος και κατά τις 25 Αυγούστου πρέπει να ξεκινάει η Super League. Και κλείνει η ανακοίνωση, η σημερινή ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού Ράκλη. Τέλος λέει καλούμε τον κόσμο μας να σπεύσει άμεσα να προμηθευτεί κάρτε διαρκεία τη νέα ποδοσφαιρική περίοδου, μια και αποτελεί τη μοναδική πηγή εσόδων επί του παρόντο, ώστε να τρέξουν οι αυξημένε υποχρεώσει τη ομάδα και αυτό αφορά τη διαδικασία τη εκαθάριση αλλά και τη διαδικασία σύσταση νέα ΠΑΕ η οποία βάση νόμου είναι απαραίτητη και ε, όσο δεν έχουν βρεθεί ακόμα το, το σχήμα και το γκρουπ μεγαλομετώ όχι μεγαλομετώχων, το γκρουπ ε, οικονομικών παραγόντων που θα συνδράμουν και φέτος ε, και φυσικά όσο δεν υπάρχει κάποιος μεγαλομέτωχος είναι η συμμετοχή του κόσμου, η στήριξη του κόσμου, η οικονομική βοήθεια είναι απαραίτητη όσο ποτέ. Για τα ποδοσφαιρικά για να κλείσουμε υπάρχει ε, μία υπάρχει έτσι μία σχετική συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα βρεθεί έστω και την ίστατη στιγμή μία φόρμουλα νέα ε, νέας συνεργασίας με τον Παύλο Μυροφορίδη ο Παύλος Μυροφορίδης που χθες ε, έτσι είπε σε ραδιόφωνο της πόλης ότι στη Football League θα δουλέψω μόνο για λογαριασμό του Ιρακλή για, για καμία άλλη ομάδα Προφανώ και αυτό έχει καταλάβει ότι καιρό θέλει να να δοκιμάσει τι ικανότητέ του και σε επίπεδο Super League. Αλλά είπε ότι στη Football League δουλεύω, αλλά μόνο για τον Ηράκλη. Άλλωστε είχε πει παλιότερα ότι έχω αφήσει έτσι μια μισή δουλειά στην, στη μέση α, στον Ηράκλη. Χειρογήθηκε Χειρουργήθηκε ο Κριστιανό Μεντή σήμερα στου Κυλιακού. Αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Μεντή, ο οποίο όταν αποκτήθηκε από τον αλμο, Αλμοπόα Αριδέα, ε, υπήρχε έτσι αισιοδοξία ότι θα βοηθούσε περισσότερο την ομάδα ε, αξικά κατά ψήματα πολύ μικρή ήταν η συμμετοχή του ε, ελάχιστα λεπτά συμμετοχή πήρε δεν έδειξε κάτι το ιδιαίτερο για να πούμε την αλήθεια βέβαια αν θέλουμε να τα λέμε όλα με το όνομά τους το γκολ που ουσιαστικά έδωσε την πρωτιά και εν εξελίξει μετέπειτα την άνοδο στον Ηράκλη αυτό του, του, του Κρυστάλλι, στο μάτς με την Άουτ στο 90 από, αξί, από στραβοκλωτσιά ήταν, αλλά τυπικά από ασίστη του Μεντή προήλθε στι καθυστερήσει του αγώνα με την Άουσα. Πότε ήταν τον Φεβρουάριο, ήταν ε? εκείνο τον γκολ. Αν δεν έμπαινε, ο Άρης Παλαιοχώριο λογικά εκτό συγκλονιστικού απρόπτου θα τερμάτιζε πρώτο και αντίο ζωή. Λοιπόν, έστω και για αυτή την ασίστη, αυτή τη στραβοκλωτσιά, ο Μεντή έτσι προσέφερε ό,τι μπορούσε την δεδομένη χρονική στιγμή στον, στον Ευακλή, αλλά περιμέναμε κάτι παραπάνω. Θα μου πει, εντάξει, το να δείξει να στον Αλμαπό είναι η μέρα με τη νύχτα. Με τον να έρθει έστω και στον Ηρακλή τη ΓΑΜΑ Εθνική. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πίεση και πολύ μεγαλύτερε απαιτήσει. Ο Μεντή, ο οποίο χειρουργήθηκε με απόλυτη επιτυχία από το δίδυμο των γιατρών, τον κύριο Μανόλο και τον κύριο Ξιλούρη. Ο κύριο Ξιλούρη, ο οποίο τα λέγαμε και χθε, και στο ιατρικό συνέδριο. Ε, τη Βαρκελόνη που έγινε την περασμένη εβδομάδα με την συμμετοχή των γιατρών των κορυφαίων ομάδων του πλανήτη. Μεταξύ αυτών ήταν και οι περισσότερε μεγάλε ομάδε τη Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθο από, τα, από του μεγάλου συλλόγου, δεν λέω μεγάλε ομάδε, δεν είναι λανθασμένη η φράση, του μεγάλου συλλόγου τη Ελλάδα, μόνο ο Άρης πρέπει να έλειπε. Αν δεν κάνω λάθο, έτσι. Α με διορθώσει ένα Αγιανό, αν, είχε, αν βρισκόταν εκεί και ο κύριο Πανταζή ή κάποιο άλλο γιατρό του Άρη. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι νομίζω είχαν εκεί εκπρόσωπο. Τέλο πάντων, από πλευρά Ηρακλή ήταν ο κύριο Μανόλογλου και ο... όχι, ήταν ο κύριο σίγουρα. Για τον κύριο Μανόλογλου δεν είμαι σίγουρο. Και από ό,τι είπε, μάλιστα στην σημερινή εγχείρηση του Κριστιανού Μεντή στου ε, Κυλιακού, κάποιες μπήκαν κάποιε πινελιέ από ιδέε που πάρθηκαν σχετικά με τι συγκεκριμένε εγχειρήσει στα... στην Κυλιακή χώρα από το συνέδριο τη ε, Το οποίο έγινε στο Camp Nou ω επιτοπλίστων. Αυτά νομίζω το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Και να υπενθυμίσουμε ότι η ομάδα Βόλεϊ και επίσημα από σήμερα επιστρέφει στις ευρωπαϊκές οργανώσεις Θα συμμετάσχει στο Challenge Cup τη σεζόν 18-19 Και κλείνοντας εντελώς αυτή τη φορά με το ρεπορτάζ του Ρακλή Να πούμε ότι την, την ερχόμενη εβδομάδα λογικά θα έχουμε την νέα α, και καθοριστική συνάντηση των ανθρώπων του Ρακλή Με τον Υφυπουργό αθλητισμού τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη ε, ναι, και εκεί όπου θα τεθεί επιτάπητος και το ζήτημα ε, του τι θέση θα, θα καταλάβει ο Ρακλής σε μια ενδεχόμενη αναδιάρθρωση των ε, πρωταθλημάτων. Ναι, αν θα σπάσει δηλαδή η μεγάλη κατηγορία σε Super League και Super League 2 ε, και ό,τι έχει τέλος πάντων στο μυαλό του ο κύριος Βασιλιάδης για την αναδιάρθρωση των ελληνικών πρωταθλημάτων να δούμε κατά πόσο μπορεί να όχι εξυπηρετηθεί να, έτσι, να να γίνει πώς θα το θέσω τώρα όχι χατήρι αλλά να βοηθηθεί ή μάλλον όχι ούτε αυτό είναι σωστό πρέπει να βρω τη σωστή έκφραση να ψάχνω να βρω την έκφραση έτσι ώστε να το κακό που έγινε στον Ηρακλή έτσι λίγο να, να παλύνει τον, τον πόνο. Γιατί έγινε, εντάξει, ο Ηρακλή καταστράφηκε έτσι, με τον, με, τον, τρίτο εξοργανιστικό υποβάσμο. Έγινε πάλι πιάτσικο σε ποδοσφαιριστέ. Ε, διαλύθηκε η ΠΑΕ. Εκαθάρισε τώρα, σύσταση νέα ΠΑΕ. Βρέθηκε να παίζει γάμα εθνική. Ε, πέρυσι την εποχή γινόταν σκέψη να παίξει με, τον, με την ομάδα του Ηρακλή αμπελοκήπων για να υπάρχει Ηρακλή. Έγινε καταστροφή ολοσχερή. Άρα κάπω πρέπει να υπάρξει μια αποκατάσταση, αυτή είναι η λέξη έτσι. να υπάρξει μια μερική, πολύ μικρή μερική αποκατάσταση ε, του Ηρακλή είτε από τον κύριο Βασιλιά, είτε από όποιον άλλον έρθει στο, στο μέλλον, στο, στο, πόστο του. Που δεν νομίζω να συμβεί κάτι συνταρακτικό. Τέλο πάντων, είναι και αυτή μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα που και να την ανοίξουμε δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Εκτό ότι δεν είμαι ο καθήλυνα αρμόδιο για να την κάνω, Άλλωστε δεν είμαι και ρεπόρτερ Ηράκλειο, Άλλο το να είσαι δηλωμένο Ηράκλειο δημοσιογράφο και άλλο να είσαι ρεπόρτερ, που είναι και δουλειά σου και τα ξέρει όλα πολύ καλύτερα εκ των έσω. Εμένα δεν είναι δουλειά μου Ηράκλειο. Είμαι απλά φίλο τη ομάδα. Λοιπόν, ε, η ώρα είναι 3 λεπτά μετά τι 11. Πώ το πάμε, κύριε Καβάδια, λε να κάνουμε ένα νέο διαλυματάκι και να επιστρέψουμε με ενότητα μουντιάλ, παύλα, τηλεφωνικέ δραμέ. Ε, Ελείψη ρεπορτάζ ΠΑΟΚ που δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με, με Τσομπατζόγλου και Μπούντου Γιατί όχι λέει Ναι, Πορκένο που λένε και η Ισπάνη Να δούμε λίγο αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στα... Ναι, το Πολωνία-Χιλή Στο πιο σημαντικό μάτς από αυτά που είναι σε εξέλιξη Είναι πλέον στο 2-2 Ισοφάρας είναι Χιλιανή με τον ε, Αλμπορνό. Δεν το γνωρίζω τον κύριο 2-2 πλέον στο 59 ε, η Πολωνία η οποία είναι στον όμιλο της Κολομβίας ναι, είναι, κολο... είναι, από τους πιο δύσκολους ομίλους είναι Κολομβία, Πολωνία Σενεγάλη και Ιαπωνία αν θυμάμαι καλά κάτσε λίγο κάτσε, είναι, και, ο ναι, είναι και όμιλος ο οποίος, ο οποίος με έχει απασχολήσει στοιχηματικά πόντρα ε, στο Φαλκάο ναι, για πρώτο σκόρ είναι σωστά είναι Πολωνία, Σενεγάλη, Κολομβία, Ιαπωνία ναι. και ο ΠΑΠ και κάποιε άλλε εταιρείε δίνουν τον Φαλκάο, που είναι ο Φαλκάο, έτσι, εκ των κορυφαίων σκόρερ τη τελευταία δεκαετία γενικότερα και αρχισκόρερ όλων των εποχών για την Κολομβία, αρχηγό ομάδα, από αυτόν ξεκινάει η 11 από αυτόν και τον Χάβη ξεκινάει η 11 και μου τον δίνει εσύ ο Παπ και κάποιε άλλε εταιρείε 4 φραγκά για πρώτο σκόρερ Κολομβία, έτσι, όχι Μουντιάλ. Δηλαδή μου δίνει πρώτο φαβορή τον Μπάκα. Εντάξει, δεν λέω, καλό είναι και ο Μπάκα, νιώθει, αλλά όχι και ο Μπάκα στο 3,5. Και ο Φαλκάο στο 4, όσο πρέπει και ο Χάμε. Ο Μπάκ ο οποίο μάλλον δεν θα είναι βασικό ο Φαλκάο θα παίζει μπροστά γιατί ο Πέκρεμαν ε, στα πιο πολλά παιχνίδια που είναι και σε δύσκολο μιλόν θα παίζει με έναν φουνταριστό στην κορυφή, τον Φαλκάο. Λοιπόν, αυτά θα τα δούμε τα του Μουντιάλ τα, τα, τα τα μόλις επιστρέψουμε από το διάλειμμα. Θα είναι ανοιχτέ και οι τηλεφωνικέ ε, γραμμέ. Υπενθυμίζω του τρόπου επικοινωνία 10, 2 και 3 οχτάρια θερμή παράκληση στο μέτρο του δυνατού αν γίνεται να, έτσι, να εστιάσουμε σε θέματα Μουντιάλ ούτε ή άλλους τα των ομάδων τα πιο πολλά τα αναφέραμε μέσω των ρεπορτάζ FM και τα μηνύματά σας αποστολή στο 54526 τα λέμε και μέσω Facebook Μπρεϊκάκι και επιστροφή σε λίγο εδώ μας επιστρέφουμε στα 17 λεπτά μετά τι 11. Ακούτε λίμπερο 107,4 για την εκπομπή Μπαλαντέρ. Θα ανάσχει στο μικρόφωνο Βασίλη Καβαδία στην κονσόλα του ήχου και στι μουσικέ επιλογέ. Θα είμαστε μαζί για περίπου 3 τέταρτα ακόμα και τι 12 πάνω κάτω. FM και όλα τα μηνύματά σα αποστολή στο 54526, 26 23, 10, 27, 38 για τηλεφωνική γραμμή με την οποία μπορείτε να, έτσι, να επικοινωνήσετε. Αν θέλετε να κάνουμε κουβεντούλα για Μουντιάλ, και όχι μόνο. Τα λέμε και μέσω Facebook. Να δώσουμε και τον αντίπαλο του Ολυμπιακού τη ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού στον αυριανό τελικό του Champions League ανδρών. Αύριο στι 9.30 στην Γένοβα. Ολυμπιακό προρέκο. προ-ρέκο. Η οποία θα παίζει εντό έδρα, ιταλική ομάδα είναι και με 9-8 την Ε, Αυτή η Jung τι να είναι, Καμιά γη να είναι, Ιδέα δεν έχω. Λοιπόν, και αύριο βράδυ 9.30 ο Ολυμπιακό θα διεκδικήσει τον τίτλο του Πρωταθλητή Ευρώπη στο Ευρωπαϊκό Πόλο, στην Ευρωπαϊκή Ιδατοσφαίριση. Για να μιλάμε και με ελληνική ορολογία. Λοιπόν, όσον αφορά το στοίχημα. Το Πολωνία-Χιλί παραμένει στο 2-2. Στο Πόζναν η πρόβα τζενεράλ των Πολωνών εν ώψη τη πρεμιέρα του στο Μουντιάλ. Με Λεβαντόφσκι και Σγελίνσκι προηγήθηκαν 2-0. Οι Πολωνοί, ο Βαλδέ και ο Αλμπορνό εσωφάρσαν για του Χιλιανού. Ε, κατά τα άλλα, νεότερα γκολ στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Γυναικών ο Ιρλανδία-Ολλανδία έχει γίνει 0-5. Στην Ιρλανδία η Ντάνταλ έχει κάνει το 3-0 κοντρά στην λίμερη και η Σέλεμπρουν το 0-5 στην έδρα τη Αθλον Town. Και πάμε, ανοίγουμε το κεφάλαιο Mundial. να ξεκινήσουμε από τον ε, πρώτο όμιλο. Εκεί όπου έχουμε την Ουρουάη, την οικοδέσπινα Ρωσία, την Αίγυπτο του Σαλάχ, ο οποίο θα δώσει το παρόν στο Μουντιάλ. Α δούμε αν θα δώσει το παρόν στην, στο πρώτο μάτσε τη Αιγύπτου. Στι 15 του Ιουνίου, την άλλη Παρασκευή, ε, έχουμε Αίγυπτος-Ουρουγουάι στο Εκατερίνεμπουργκ, ε, σε μία από τι ασιατικέ πόλει τη Ρωσία. Ε, είναι παιχνίδι στο οποίο ο Σαλάχ ενδεχομένω να μην πάρει μέρο. Ε, και την Σαουδική Αραβία, η οποία νωρίτερα σήμερα ε, έχασε με το τιμητικό 2-1 από την ε, Γερμανία. Καταρχήν να επενθυμίσουμε. Ότι το μουντέλ που είναι διοργάνωση τη FIFA σε, Στις περιπτώσεις ισοβαθμιών ε, μετράνε, ε, Μετράει ε, η συνολική διαφορά τερμάτων στον όμιλο Και μετά η καλύτερη επίθεση Όπως είναι ας πούμε στη Γαλλία και στην Αγγλία ε, Και μετά πηγαίνουμε στα, στα μεταξύ τους παιχνιδιών Στη διοργανώσει της UEFA είναι το αντίστροφο Πρώτα στις ισοβαθμίες μετράει το τι έχει γίνει στα μεταξύ τους παιχνίδιών Και μετά πάμε σε γκολ και καλύτερη επίθεση Uh, εντάξει, η προφανώ και είναι το μεγάλο όνομα του ομίλου και είναι σίγουρα και η καλύτερη ομάδα του, του ομίλου. Μια ομάδα που έχει και, και δύο παγκόσμιου τίτλου. Το 30 το πρώτο μοντέλο που έγινε εντό έδρα, το είχε πάρει η Το πήρε και το 50 με στο Μαρακανά, το Μαρακανάσο που λένε. Το μεγάλο κάζο των Βραζιλιάνων στο, στο που όλοι πίστευαν ότι θα το κατακτήσουν και μάλιστα τότε ήταν με με σύστημα βαθμολογία στο Μουντιάλ και στον τελικό Ιβραζιλείο που προηγήθηκε κιόλα, το έπαιρνε και με ισοπαλία και τελικά ετήθηκε με ένα-δύο. Ε, για την Ουρουγάη, ουσιαστικά το μοναδικό ε, ερωτηματικό, ε, τουλάχιστον όσον αφορά τον το Όμιλο, είναι ο, σχετικά, όχι ο, σχετικά, ο αρκετά μεγάλο μέσο όρο ηλικία που έχει, είναι κοντά στα 29 χρόνια, είναι η τέταρτη ομάδα με τον μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικία. Ε, Πάντω πιστεύω ότι η Ουρουάη πολύ δύσκολα θα χάσει την πρωτιά του ομίλου. 1,90 πληρώνει η πρωτιά τη Ουρουάη. Να δω λίγο αν έχει αλλάξει κάτι. Πρωτιά ομίλου, νικητή ομίλου Ουρουάη ομίλ, 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 1,90. Ναι, είναι η απόδοση του ΟΠΑΠ και είναι όσοι έτσι παίζετε πρωτιέ ομίλων και φόρκα κτλ. Ε, η Ουρουάη πολύ δύσκολα θεωρώ ότι θα χάσει την πρωτιά και νομίζω ότι είναι και από τα καλά φόρκαστ. Πρώτο-δεύτερο δηλαδή, το Ουρουάη-Ρωσία το οποίο ο ΠΑΠ το έχει στο 2.70, κοντά στις τρεις μονάδες παίζεται έξω το Ρουγουάι Ρωσία. Η Ρωσία που σαν ομάδα δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, αλλά εντάξει, επειδή είναι η Ρωσία τεράστιο μέγεθος, τεράστια χώρα, γιατί ποδοσφαιρικό μέγεθος τεράστιο δεν είναι. Αξιάν οικοδέσπινα, λογικά θα πάρει σμπρόξιμο για την Ρουγουάι. Ε, πολύ καλό ρώστερ γενικότερα. Σχεδόν όλοι οι παίκτες της, ή περισσότερα τέλος πάντων της ε, παίζουν σε, στα κορυφαία Επιθετικό δίδυμο φωτιά, ο Λουί και Έντισον Καβάνη δεν είναι κανονικά το παρόν. Ο Γκοδίν ο αρχηγό τη ομάδα και όλα ξεχωρίζει δυνάμενα. Ο στόπερ τη Ατλέτικο Μαδρίτη, πολύ τεχνικός στον πάγκο. Ο Σκαρταμπάρε από το 2006 είναι στον πάγκο τη εθνική ομάδα τη Ουρουγουάη. Uh, uh, και αν δεν κάνω λάθος έχει βοηθό πλέον τον uh, Κάτσε. Στην Ουρουάη, ο Καμπιάσο, βοηθό του Ταμπάρες, ή στην Κολομβία, βοηθός του Πέκερμαν. Νομίζω στην Ρουάι. Ε, η Ουρουάη, η οποία έπαιξε μόλι ένα φιλικό προετοιμασία πριν την πρεμιέρα τη στη Ρωσία, με την Αίγυπτο Ντεμπουτάρη την άλλη Παρασκευή, και ήταν και αδύναμο ο αντίπαλο του το, το Ουσμπεκιστάν. Ε, η Ουρουάη, η οποία το να τραματίσει πρώτη, εντάξει, προφανώ και είναι στόχο αλλά να πούμε ότι είτε ως πρώτη είτε ως δεύτερη θα έχει εκτός συγκληνωστικού πρόπτου πολύ δύσκολο αντίπαλο με το καλημέρα στους 16 γιατί διασταυρώνει με τον όμιλο της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Άρα είτε με την Ισπανία είτε με την Πορτογαλία θα παίξει μία ή άλλη. αυτά με τους Ουρουγουανούς για τους δρόσους μέτριο έως μετριότατο ρόστερ αρνητικό για τους δρόσους ότι προκρίθηκε στο Μουντιάλ χωρίς επίσημα παιχνίδια ως οικοδεσπότες ε, και στα φιλικά που παίξαν το τελευταίο διάστημα απογοήτευσαν μάλιστα τα έχασαν και τα τρία τελευταία του φιλικά από Αυστρία, Γαλλία και Βραζιλία ιτήθηκαν και αυτή έχει μεγάλο μέσο όρο ηλικία. θα ξαναδούμε για μια ακόμη μεγάλη διοργάνωση των 38χρονων πλέον στο όπερ των Σεργέη Ιγνάσεβιτς να δίνει το, το παρόν. Ευτυχώ δεν κλείθηκαν οι αδερφοί Μπερεζούτσκι, ο Βασίλη και ο Αλεξέη, και αυτή μεγάλη ηλικία. Αστέρτη είναι ο επιτελικό μέρο τη Τσέσκα Μόσχα, ο Άλαν Τσαγκόεφ, ο οποίο βέβαια καλό παίκτη είναι, τον αναφέρουμε πολλέ φορέ, αλλά αν ήταν σούπερ παίκτη, δεν θα είχε παραμείνει στην εντό συνόρων. Είναι στα 27, δεν είναι και μικρό και στο εξωτερικό ακόμα δεν έχει παίξει. Προπονητή ο Στάνισλαβ Τσερτσέσοφ, το 16 ανέλαβε, όχι κάτι το ιδιαίτερο σαν όνομα, θα ξεχειδουλέψει αρκετού ρωσικού συλλόγου. Η Ρωσία η οποία Αν δεν ήταν οικοδέσπινα Θα ήμουν Σχεδόν σίγουρος ότι δεν θα προκρίνονταν Καν από τον Όμιλο Αλλά κάτι μου λέει Ότι αυτή θα είναι η ομάδα που θα ακολουθήσει Στην Ρουγάη στην φάση των 16 Επαναλαμβάνω το forecast Πρώτη Ρουγάη δεύτερη Ρωσία Είναι από 2.70 μέχρι τρει μονάδες Και είναι Μία από τις επιλογές για όσους έχουν παίξει Ή θα παίξουν forecast. Εγώ προσωπικά με το συγκεκριμένο ε, Στίχημα δεν ασχολήθηκα. Ε, βασικό φορ θα είναι ο απόντος του... του Κοκόριν, ο οποίος τραυματίστηκε, ο επιθετικός της ΕΝΗΤ. Ναι, αυτό είναι μόνος να το πω, ότι η Ρωσία έχει τραυματισμούς αρκετών βασικών τους τελευταίους μήνες. Άρα μιλάμε και για μια αποδεκατισμένη αποστολή, ε, όπου δεν υπάρχει και ο σούπερ παίκτη, Αλλά απόντος του Κοκόριν, βασικό φορ θα είναι ο, ο Σμολόφ, ε, Υψηλό ομοφόρ κοντά στον 90-97-1988 απο εκεί πέρα είναι, με καλέ, με γεμάτη σεζόν τα τελευταία χρόνια στην Κράσνονταρπέζη, ο Σμολόφ, ο οποίο δίνεται από τον ΟΠΑΠ ε, για πρώτο σκόρερ Ρωσία στι τέσσερι μονάδε. Δεν ξέρω αν έχει πέσει τώρα η απόδοσή του, γιατί ο ΟΠΑΠ έχει κυκλοφορήσει ένα κουπόνι με μακροχρόνια. Ε, όπου αν δεν πάρει τηλέφωνο δικό σου πράκτορ ή αν δεν πάρει πρακτορείο να δοκιμάζει, να, να ποντάρει κάποια επιλογή, δεν μπορεί να δει τι. Τι ενδεχόμενε αλλαγέ που έχουν γίνει σε αποδόσει, σε μακροχρόνια. Αυτή η εφαρμογή που, που, που έχει βγάλει στο Ιντερνετ δεν έχει μέσα αλλαγέ αποδόσεων. Αν ισχύει αυτό το 4 του μόλοφ είναι μια επιλογή, είναι το βασικό φόρτο των, ε, των γηπεδούχων, των Ρώσων. Ε, και από τη στιγμή που θα είναι το, το βασικό φόρτο να πληρώνει 4 μονάδε και έχει και από καλέ χρονιέ από γεμάτε σε σεζόν είναι μια απόδοση που μπορούμε να πούμε ότι αξίζει. Αλλά συνολικά, για να τα λέμε όλα, η Ρώσοι είναι από τα μεγάλα ερωτηματικά του, του Μουντιάλ. Η Αίγυπτος, Πολυνίκη στο, στον θεσμό του Κόπα Αφρικα. Πάντω σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχει να, να επιδείξει πολλά πράγματα. Μάλιστα σε Μουντιάλ ε, θα παίξει για δεύτερη μόλι φορά στην ιστορία τη και η πιο πρόσφατα ήταν, ήταν αρκετά πίσω. Το 1990 στην Ιταλία, στον πάγκο του Ραουλ Κούπερ. Μιλήσαμε διεξοδικά για την ε, Αιγυπτιακή ομάδα με τον ε, Αντώνη Σαριόλο τον οποίο φιλοξενήσαμε εδώ με τον Νίκο Παπαδόπουλο στο στούντιο του Λίμπερο πριν από κανένα 20ήμερο. Ε, η ατυχία για του Αιγύπτιου: δύο είναι οι ατυχίε του. Η μία ότι συμμετέχουν στον όμιλο τη οικοδέσπονα τη Δροσία, και η άλλη ατυχία είναι ότι ο Μοχάμετ που είναι ο απόλυτο στάρ τη ομάδα. Είχε αυτόν τον σοβαρό τραυματισμό στον τελικό του τσάβριζα με τη Λίβερπουλ και δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα επιστρέψει από τον τραυματισμό που είχε στον, στον νόμο. Είναι στην αποστολή, ε, αλλά επειδή είναι και τελικά του παίκτη, και μα το είχε πει αυτό και ο Αντώνη Σαριόγλου ότι είναι ένα παίκτη που δεν τα πολύ βάζει τα πόδια του στην φωτιά και γενικότερα στι δυνατέ φάσει αποφεύγει να, να μπει. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα επηρεαστεί από τον ε, τραυματισμό του. Δεν είναι βέβαια μόνο ο Σαλάχ. Ε, Καλό παίκτη στην αποστολή των Αιγύπτιων Έχουμε και τον Τρεζεκέτη τη Κασίμπας Έχουμε και τον Γουάρντα ε, τον δικό μα, Έχουμε και τον Σικαμπάλα τον παλιό παίκτη του Πάου, καλά, ο Σαλάχ είναι ο απόλυτος ε, Ο απόλυτος στάρ Και ε, πολλά θα εξαιρετευτούν Από το πως θα Παρουσιαστεί μετά Τον ε, τραυματισμό του οι Αιγύπτιοι που παίζουν ε, πρώτο μάτς με την Ουρουάη την άλλη Παρασκευή, να δούμε και το, όμιλο, και το πρόγραμμα του Ομίλου την, ε, την άλλη πέμπτη το ενακτήριο μάτς της διοργάνωσης Ρωσία, Σαουδική Αραβία στο Λουδνίκη της Μόσχας εκεί που θα γίνει και ο τελικός Αίγυπτος, Αίγυπτος-Ουρουάη την επόμενη μέρα στις 19 Ιουνίου Ρωσία, Αίγυπτος αυτό είναι must win παιχνίδι και για τους δύο αν θέλουν να προχωρήσουν. Ε, στην Αγία Πετρούπολη, στι 20 Ιουνίου, Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία, στο Ροστόφ και 25 Ιουνίου κλείνει ο Όμιλος με τα παιχνίδια Ουρουγουάη-Ρωσία και Σαουδική Αραβία-Αίγυπτος. Εδώ επίσης βλέπουμε το πρόγραμμα ευνοεί τους δρόσους, παίζουν με την θεωρητικά ισχυρότερη ομάδα του Ομίλου του Ουρουγουάη τελευταία αγωνιστική, ίσως να την πετύχουν περασμένη ήδη, οπότε δεν αποκλείεται να δούμε και μια πιο χαλαρή αντιμετώπιση από πλευράς Ουρουγουανών. Ε, και Όμιλο κλείνει τη Σαουδική Αραβία που λογικά θα παίξει τον ρόλο κομπάρσου στην διοργάνωση. Την είδαμε και στο πρόσφατο φιλικό με την ηθική μα ομάδα στη Σεβίλη. Μα είχαν κερδίσει με 2-0, αλλά γενικότερα λίγα πράγματα σαν ομάδα. Και αυτή έχει υψηλό μέσο όρο ηλικία, τον ίδιο ακριβώ με την Ουρουάη, 28,7 χρόνια. Η Σαουδική Αραβία, η οποία είναι η πιο κοντή ομάδα του Μουντιαλ. έτσι έχει μέσο όρο ύψου στην αποστολή τη τα 176 εκατοστά. Και μάλιστα έχει στι τάξει τη έναν εκ των δύο πιο κοντών παικτών τη διοργάνωση, τον Γιαχιά Αλ Θεχρή, με ύψος 1,65, μαζί με τον Κιντέρο της, που παίζει αυτό στον Παναμά, είναι οι πιο κοντοί παίκτε του, του Μουντιάλ. Η Σαουδική Αραβία, η οποία στα τελευταία τρία Μουντιάλ που έπαιξε το 1998, το 2002 και το 2006 δεν πέτυχε νίκη και η αλήθεια είναι ότι και τώρα δύσκολα. Θα πετύχει γι' αυτό και το να τερματίσει τελευταία στον όμιλο. Πληρώνει μόλι 1,20. Μία πολύ χαμηλή απόδοση. Α, ναι. Νικητή ομίλου στον ΟΠΑΠ, Ουρουάη 90, Ρωσία 2,15, Αίγυπτο 6,25, Σαουδική Αραβία 35. Δεύτερο ομίλου, Ρωσία 2,25, Ουρουάη 245, Αίγυπτο 3,50, Σαουδική Αραβία 12. Τρίτο ομίλου, ειδικό στίχημα ΟΠΑΠ, Αίγυπτο 1,90, Ουρουάη 4,5, Ρωσία 4, Σαουδική Αραβία 3,85 και τελευταίο ομίλου με 1,20 η Σαουδική Αραβία, 15 φράγκα η Ουρουάη είναι τελευταία του ομίλου, η Ρωσία στο 10 και η Αίγυπτο στο 3,85. Και να προκριθεί απλά από τον όμιλο, ανεξαρτήτω πρώτη ή δεύτερη θέση, στο 1,10 η Ουρουάη, στο 1,15 η Ρωσία, στο 2,45 η Αίγυπτο και στο, ε, στα 10 φράγκα η Σαουδική Αραβία. Και μετά πέραν του forecast, πρώτο δεύτερο, ακριβή πρόβλεψη θέσεων, έχουμε και το ποιε ομάδε θα προκριθούν. Το Ρωσία-Ουρουγουάη, α πούμε, που λέω εγώ ότι είναι το πιθανότερο, πληρώνει ένα 45. Εντάξει, δεν αξίζει. Ουρουγουάη έχει το 4,5. Ρωσία έχει το 5. Ρωσία-Σαουδική Αραβία 18. Ουρουγουάη-Σαουδική Αραβία 18 επίση. Και Αίγυπτο-Σαουδική Αραβία 35. Ε, τώρα πάμε για πρώτο σκόρερ. Ο στο 4 από Ρωσία μεριά ψηλοαξίζει. Για του Σαουδάραβε δεν του ξέρω. Ε, Αυτό που έλαβε σήμερα τον γκολ με την Γερμανία ο Τάισερ Τζαθάμ είναι στα 8 φράγκα. Φαβορεί ο Παπ, δίνει τον Αλσαχλάουι Μοχάμετ στο 325. Στην Αίγυπτο φυσικά πρώτο σκόρερ πιθανόν ε, φαβορεί είναι ο Σαλάχ με ένα 22. Αλλά δεν αξίζει σε καμία περίπτωση, ειδικά αν δεν παίξει και τα τρία παιχνίδια του ομίλου. Και μετά έχουμε ο Βάρντα που είναι στο 15. Ναι, τον Σικαμπάλα από ό,τι βλέπω δεν τον έχει ούτε τον Τριζεγιέ που θεωρείται το νούμερο 2 πίσω από τον Σάλαχ, ο εξτρέμ τη Κασίμπα, που μάλλον κλείνει στην Γαλατά Σαράε Και από Ουρουάη, πρώτο σκόρερ, στο 2-10 ότι πάρεις, Καβάνη και Σουάρε. Και μετά έχουμε ο Ντιέγκο Ρολάν, ο τρίτο φόρτη τη αποστολή, στο 12. Και ακολουθούν οι υπόλοιποι. Το όνομα του Γκοδίνα, από ό,τι βλέπω, δεν υπάρχει. Υπάρχει φυσικά το άλλο Ουρουάη στι 25 μονακή. Μετά υπάρχουν και άλλα ειδικά στοιχήματα, βαθμοί στον όμιλο για κάθε ομάδα, άντρε 4,5 4,5 και αλλάζει το line ανάλογα την ομάδα. Πόσα τρένα θα μπουν συνολικά στον όμιλο από κάθε ομάδα κτλ, κτλ. Αυτά με τον πρώτο όμιλο. Αν κρατούσα κάτι, δεν ασχολήθηκα στοιχηματικά με τον πρώτο όμιλο. Πάντω, αν κρατούσα κάτι, θα ήταν το forecast πρώτη Ουρουάη, δεύτερη Ρωσία. Δεν, δεν με εμπνέει η Ρωσία σαν ομάδα, αλλά εξήγησα το γιατί βλέπω ε, να περνάει. Ο φίλο ο Κώστας που είναι και πράκτορα, ο Παπ, τα έχει όλα λέει, στην εφαρμογή με τι ανανεωμένε αποδόσει. Τα μακροχρόνια έχει κάθε όμιλο ξεχωριστά. Ο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ο Σμολόφ α, πήγε στο 2. Ο Σμολόφ είναι το 4 ήταν πολύ. Ναι. Ο Σμολόφ πήγε στο 2. Ο Σαλάχ ανέβη από την κλωστή του 1.55. Ναι. Άρα υπάρχουν ναι, οι, οι αλλαγέ. Ο, ο Πέτρο λέει: Καλό βράδυ θανάση. Λέει την περασμένη εβδομάδα: Σώσαμε την αρμάδα του. Ερσε Κόσμη. Άσχολη. Αυτή τη εβδομάδα πάμε να ανεβάσουμε του Σισιλιάνου. Θέλω να βλέπω λέει Τζαμπαρίνη να σου λατσάρει στο Σαν Σύρο και τι στον κόσμο. Καλό σου κούπ, Πίτερ Λιβερπουλιάνο από Δουβλίνο, Ιρλανδία. Και με, ιστερο... με, ιστερόγραφο συμπληρώνει ο φίλο μα ο Πέτρο. Επειδή αναλύει μουντιά, λέει αν παίξουν λέει, στα ίσα τη Ρωσία, άντε να κερδίσει του Άραβε. Καλά, ούτω ή άλλω οι πρεμιέρε είτε σε Μουντιάλ είτε σε γύρο συχνά πυκνά κρύβουν εκπλήξει. Κυρίω σε ισοπαλίε. Ναι. Εντάξει, τώρα το οι Ρώσοι να συναγκελάρουν με του Σαουδάραβε δεν το θεωρώ διόλου απίθανο, αλλά δεν θα πω τώρα να σου πω την αλήθεια, γιατί και του Σαουδάραβε δεν του έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Ε, Πάντω, ναι, αν δεν του κερδίσουν, ναι, αν δεν τελειώνουν να προκριθούν στην επόμενη φάση, σωστά σου υπενθυμίζω λέ, την Πολωνία λέει που αν και οικοδέσμευαν δηλαδή, στο γύρο του 12, ούτε την Ελλάδα λέ, δεν κατάφεραν να κερδίσουν. Λέ, άρα, λέει, το να είσαι δεν λέει και πάρα πολλά. Εντάξει, δεν λέει και πάρα πολλά. Εγώ θα σου πω ότι λέει, εντάξει, να βγάλω το πάρα, αλλά λέει πολλά, γιατί α πούμε νομίζω ότι από όλα τα μουντιάλ που έχουν γίνει, η μοναδική διοργανώτρια που δεν προκρίθηκε στα νοκάουτ ήταν η Νότια Αφρική το 2010. Άξι, που είναι η Νότια Αφρική. Έτσι. Μια χώρα χωρί παράδοση στο, στο ποδόσφαιρο. Άρα, μάλλον κάτι λέει το να είσαι διοργανωτή. Και επειδή η Ρωσία δεν είναι απλά μια χώρα που φιλοξενεί διοργάνωση, είναι, είναι η μεγαλύτερη χώρα τη Ευρώπη. Είναι μέσα Πούτιν, είναι πανίσχυρη οικονομικά. Ε, και επειδή αξι, στην FIFA μετράνε αυτά, γιατί είπαμε είναι μια τεράστια μπίζα το ποδόσφαιρο. Ε, έχω την αίσθηση, μπορεί να πέσουμε και έξω, ότι θα σμπροχτούν αρκετά εφόσον το χρειαστούν οι Ρώσοι. Πάντως, σαν ομάδα, όντως, δεν λένε τίποτα το ιδιαίτερο. Λοιπόν, θες να ακούσουμε ώρα, Βασίλη. Ε? Να ακούσουμε την ώρα, βέβαια, είναι και 35. Ό,τι ακούστε, βάλτε συν 5. Και συνεχίζουμε να κάνουμε διαλυματά και συνεχίζουμε μουντιάλ με δεύτερο όμιλο. Υπενθυμίζουμε και τον χορηγό μας, παράσχω στην Ολύμπο 90. Ό,τι χρειάζεται σε υδραυλικά και ό,τι είχε να κάνει με φυσικό αέριο. Λοιπόν, ε... Και, και ο φίλο ο Δημήτρη λέει: Εγώ πάλι βλέπω πολύ τα καλόπεδα τη Ρωσία να τα κάνουν λέει γιάμπαλο σε κάνα και να του αποκλείουν νωρί-νωρί. Καλησπέρε. Ναι, η Ρωσία έχει όντω μεγάλο θέμα με του ε, χούλιγκαν. και στο γύρο τη Γαλλία που εκεί στη Μασαλή έχει γίνει το έλα μεταξύ Άγγλων και Ρώσων uh, οπαδών. Uh, λοιπόν, να ενημερώσουμε και τον φίλο τον Δημήτρη. Άλλο Δημήτρη, όχι εσύ τώρα που ακούσει Δημήτρη, ένα άλλο που. Ε, ότι κάνουμε εκπομπή γιατί πάει να μα ανοίξει συζήτηση για το Μουντιάλ και δεν είναι επί του παρόντο. Λοιπόν, πάμε στον δεύτερο όμιλο που είναι από τους ομίλους φωτιά του, του Μουντιάλ. Έχουμε Πορτογαλία, Ισπανία, Μαρόκο, Ιράν. Ε, ακόμα και οι θεωρητικά δύναμε ομάδε του Μαρόκου και του Ιράν μόνο λιμά δεν είναι. Είναι δυνατέ ομάδε, σκληροτράχυλε ομάδε. Ειδικά το Μαρόκο είναι μια πολύ καλή ομάδα και θεωρώ ότι είναι ένα όμιλο που μπορεί να έχουμε έκπληξη. Κάτι μου λέει ότι δεν ξέρω αν θα έχουμε από νωρίς έκπληξη το να μείνει δηλαδή εκτός από την φάση των νοκάουτ μία εκ των Ισπανία ή Πορτογαλία αλλά έχω την αίσθηση ότι μία από τις δύο θα είναι από τις απογοητεύσεις του Μουντιάλ. Δηλαδή θα αποκλειστούν εκεί σε καμιά φάση των 16 ή, στα, ή στους 8 ούτε καν οι μη δεν βλέπω. Μία από τις δύο έτσι δεν μπορεί να γίνει αυτό και με τις δύο να απογοητεύσουν. Η Ισπανία η οποία... Ίσως, λέω ίσως, δική μου αίσθηση είναι ότι έχει κάνει τον, τον κύκλο της Μπορεί σε επίπεδο ρόστερ να παραμένει από τις πιο δυνατές και από τις πιο πλήρες αποστολές Εντάξει, με παίκτες ε, στις κορυφές ομάδες της, ε, της Ισπανίας, κυρίως Ριάλ και Μπάρσα και Βέβαια, ένα ερωτηματικό είναι ε, το πώς θα συνεπάρξουν Γιατί τα τελευταία χρόνια σαν να υπάρχει, να έχει αυξηθεί λίγο η ένταση Μεταξύ Καταλανών και Μαθριλένων Παικτών τη Ρεάλ και τη Μπαρσελόνα κυρίω και ακόμα πιο ειδικά μεταξύ Ράμο και Πικέ, που ε, λογικά προορίζεται και για το βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Έχουν αλλάξει αρκετά μπινελή και τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα στην αύξηση τη αποστολή τη ε, Ισπανία, χθε ε, στο Κράσονταρ, νομίζω, εκεί πρέπει να προετοιμάζεται, υπήρχαν ε, Ρώσοι οπαδοί που φώναζαν. Ε, ε, Μπάρσα Μπάρσα και η Νιέστα και τα λοιπά, Για να πικάρουν τους μαδριλένους παίκτε Των Φούριας Δρόχας ε, Ανέκριθεν ήταν αυτό ένα θέμα ε, Μεταξύ των, των Ισπανών ε, διεθνών ε, Το οποίο βέβαια Παραμερίστηκε αυτό το άσχημο κλίμα Ή τόσο πάνω βγήκε προς τα έξω την, Τα προηγούμενα χρόνια Όταν η Ισπανία πήρε δύο συνεχόμενα γύρω Το 8 και το 12 και το παγκόσμιο κύπελο Του 10 στον, ε, Στην Νότια Αφρική Ίσως να έχει κάνει τον κύκλο τη, λέω εγώ, γιατί η Ισπανία ε, διαχρονικά έχει την, ε, έτσι, μια ομάδα που ποιοτική με εθνική ομάδα, η οποία όμω όλο έφτανε στην πηγή και δεν έπινε νερό. Ήπια πολλά νερά μαζεμένα, εμφιαλωμένα το 8, το 12 και το, και το 10. Ε, στο δικό μου φτωχό ενδεχομένω μυαλό, έτσι να έχει κάνει το, τον κύκλο τη. Υπενθυμίζουμε ότι στα τελευταία δύο μεγάλα τουρνουά δεν τα πήγε καλά στο γύρο του 16 αποκλείστηκε από την Ιταλία στην φάση των 16 και το Μουντιάλ του 14 στη Βραζιλία δεν είχε περάσει καν στα νοκά του παιχνίδια, είχε αποκλειστεί στον Όμιλο. Είναι και σε δύσκολο Όμιλο, στον πάγκο τη δεν κάθε κάποιο μεγάλο όνομα. Ο, Ζουλιάν Λοπετέγκη έχει δουλέψει κυρίως στι στις μικρές εθνικές ομάδες της Ισπανίας και στη μεγάλη τα τελευταία δύο χρόνια. Αλλά επαναλαμβάνω εντάξει βέβαια σαν, σαν είναι πολύ καλό. Βέβαια και εδώ μια μικρή υποσημείωση. Ο Ινιέστα που θεωρείται ο μαέστρο, ο ηθήνο νου τη ομάδα είναι πλέον στα 34 και με βάση τα όσα είδαμε φέτο και στην Πάρσα δύσκολα θα βγάζει 90 λεπτά. Ε, Τσάβι δεν υπάρχει πλέον, το ελεύθερο του ίμιση. Και στην επίθεση, ναι, μεν οι Ισπανοί παίζουν ε, με σύστημα που ευνοεί κυρίω του περιφερειακού επιθετικού, αλλά επειδή πάντα χρειάζεται ένα, ένα δυνατό φορο περιοχή, υπάρχει ο Ντίαγκο Κώστα και μετά δεν υπάρχει κάποιο άλλο. Α πούμε, ο Μωράτα δεν κλείθηκε. Ο Ντίαγκο Κώστα είναι ο μοναδικό έτσι, βαρύ φορ περιοχή που σε κάποια μάτσα, σε κάποιε ειδικέ περιπτώσει, ε, ειδικά στο τελείωμα των αγώνων, χρειάζονται τέτοιοι παίκτε όταν αρχίζει και φορτώνει στην αντίπαλη περιοχή με μα κτλ. Ο Ντίο Κώστα, ο οποίο μην ξεχνάμε ότι δεν είναι και Ισπανό, έτσι, κατά βάση Βραζιλιάνο ο άνθρωπο, έγινε νατουραλιζέ Ισπανό για να παίξει σε μεγάλε διοργανώσει. Ε, Τέλο πάντων, για νική διοργάνωση προσωπικά την αποκλείω την Ισπανία. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να πάρει. Μάλλον όχι, μπορεί, φυσικά και μπορεί να πάρει. Εδώ η Ελλάδα πήρε γύρω, αλλά δεν την έχω στο μυαλό μου για πιθανή νικήτρια. Από την άλλη Πορτογαλία μια ομάδα που ε, έκανε μια μίνι έκπληξη στα, στο γύρο της Γαλλίας και το πήρε ε, και καλά ξηγήθηκε και πολύ καλά ξηγήθηκε που είχε φέρει και 0-0 στο τελικό με, την, με τη Γαλλία και, και πληρωθήκαμε. Βέβαια ας μην ξεχνάμε ότι έφτασε με το, με το στανιό Συγγνώμη, <coughs> με την ψυχή στο στόμα στον τελικό, με πολλέ ισοπαλίε. Είναι γενικότερα μια ομάδα που ακόμα και όταν κερδίζει δεν το κάνει επιβλητικά και εύκολα με μικρά σκορ, με μισό μηδέν, κλασική ομάδα Σάντο. Ο Κριστιανό Ρονάλντο είναι πλέον στα 33. Βέβαια είδαμε ότι και φέτο τα νούμερα του είναι εντυπωσιακά. Και το θέμα, έτσι, ένα θέμα μάλλον το πιο βασικό για την Πορτογαλία είναι ότι αρκετά από τα βασικά στελέχη τη ενδεκάδα είναι σε σχετικά προχωρημένη ποδοσφαιρική ηλικία, άνω των 30, ο Κριστιανό 33, ο Κουαρέσμα 34. Ο Πέπε και ο Μπρουνό Άλβε αλλά και ο Φόντε, ο άλλο Τόπερ, είναι και αυτή μεγάλοι 30 κάτι. Και ο Ζωάου Μουτίνιο, ο Χαφτ Μονακό, είναι στα 31-32. Και ίσω αυτό, ναι, με προσθέτει, προσδίδει εμπειρία στην ομάδα, αλλά ίσω να παίξει και τον ρόλο του, γιατί α μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο τη σεζόν. Αυτοί οι ποδοσφαιριστέ από τον περασμένο Ιούλιο έχουν ξεκινήσει προετοιμασία. Παίζουν ασταμάτητα πρωταθλήματα εκεί, Πελαλή, ΚΑΠ, Τσάμπεριό, Ντί, Γε Europa League. Προπονήσει ε, η μία πάνω στην άλλη και ίσω να βγει αυτή η κούραση σε κάποια παιχνίδια κρίσιμα. Ε, αυτή η κούραση και αυτό το προχρεωμένο τη ηλικία ήταν και ο λόγο που οδήγησε τον Ζιντάν φέτο να προφυλάσει αρκετά μάτια τον Κριστιανό Ρονάλντο. Εντάξει, τι να πούμε, ότι θα περάσει η Ισπανία και η Πορτογαλία ή η Πορτογαλία και η Ισπανία, αν θέλετε, το, το πιο πιθανό είναι, αλλά προσωπικά δεν θα ποντράσει ένα τέτοιο forecast. Δεν έχω καλό πρόαιστιμα και για τις δύο. Νομίζω ότι μία από τις δύο θα είναι από τις δυσάρεστε δυσάρεστες εκπλήξεις του Μουντιάλ. Και οι άλλες δύο του ομίλου είναι επικίνδυνε ομάδες, δηλαδή είναι ομάδες που μπορούν να κάνουν τη ζημιά. Δεν είναι ας πούμε εγώ Σαουδική Αραβία ή Παναμάς ή Αυστραλία. Το Μαρόκο ειδικά είναι πολύ καλή ομάδα από τις πιο εξευρωπαϊσμένες ομάδες της Αφρικής και ανέκαθεν. Το Μαρόκο και την Ισία, ούτω ή άλλω είναι πιο. Μαρόκο, την Ισία και η Αλγερία είναι πιο ευρωπαϊκέ χώρε τη Αφρική είναι άλλο στην Βόρεια Αφρική, είναι πολύ κοντά στην Ευρώπη. Ε, ειδικά για το Μαρόκο υπάρχει και εξήγηση. Είναι η ομάδα που έχει στην αποστολή τη του περισσότερου παίκτε που δεν έχουν γεννηθεί στην, πατρίδα, στο Μαρόκο εν προκειμένου. Οι περισσότεροι διεθνεί του Μαρόκου έχουν γεννηθεί στην Ευρώπη και έχουν ανδρωθεί ποδοσφαιρικά στην Ευρώπη, κυρίω στη Γαλλία, αλλά και όχι μόνο. Αρκετοί παίκτε στο Βέλγιο, στην Ολλανδία κτλ. Έχουν και Ευρωπαίο προπονητή, τον Γάλλο τον Ερβέρ Ρενάρ, ένα μορφονιό, Τεχνικό με, με πολύχρονη και πετυχημένη θητεία, κυρίω σε πάγκου αφρικανικών ομάδων. Έχει πάρει κόπα Αφρικα και με τη Ζάμπια και με την Ακτή Λεφαντοστού. Έχει δουλέψει και στο Μάλι. Μιλάμε για ένα ποιοτικότατο ρόστερ με πολύ ταλέντο και με παίκτε που έχουν παραστάσει από πρωταθλήματα καλά. Ο Μπενατιά, ο Ντιράρ, ο Μπελχαντά, ο Ζιγέχ ο Ελαχμάντη, ο Μπουσουφά, ο Αμραμπά, το Χαρίτη τη Άλκε, Είναι η αποστολή απαρτίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από παίκτε που είναι, δουλεύουν. Που... Βγάζουν το ψωμί του σε, σε, κορυφαία πρωταθλήματα. Και υπενθυμίζω ότι το Μαρόκο ήταν και η πρώτη ομάδα χρονικά που τερμάτισε πρώτη σε όμιλο Μουντιάλ το 86 στο Μεξικό. Είχε αφήσει πίσω τη Πορτογαλία, Πολωνία και Αγγλία. Υπάρχει δηλαδή μια παράδοση πάνω στην οποία έχει χτίσει ο Ερβέρ Ενάρ. Προσωπικά δεν αποκλεί το Μαρόκο να είναι από τι ευχάριστε εκπλήξει του Μουντιάλ. Ε, κοντά στο 4,5 να προκριθεί από τον Όμιλο, ανεξαρτήτω θέση πρώτη ή δεύτερη. Ήμουνα οριακά στο να το ποντάρω, αλλά η αλήθεια είναι ότι δύσκολα κοντράρει Ισπανία και Πορτογαλία. Πάντω σε πρόκριση ταυτόχρονη και Ισπανών και Πορτογάλων, όσο πιθανή και αν φαντάζει, προσωπικά λεφτά δεν θα έβαζα. Ε, ένα pause πριν πάμε στο Ιράν και να κλείσουμε τον Όμιλο, γιατί έχουμε φίλο στη γραμμή. Καλησπέρα. Υπάρα. Γεια σου, φίλε. Κρίση, ναι. είσαι. Εγώ είμαι την κάνεις Έλα, ρε, Κρίση, τι κάνει, αγόρι μου. Χάθηκε. Χάθηκε, ναι. Ε, τώρα τέλος μοντιά, το... Έχεις, το... Το... Χάθηκες, αυτό το τέλο του Μοντιά. Το... Τι έχει, Παπανελίνε, έχεις και χάθηκε, διάβαζε. Αυτά τα έχω κάνει εδώ και, και χρόνια <Κρίσεις> τώρα, ναι, τώρα. Πλάγια δεν κάνω. Δεν ξέρω. Είσαι επιστήμονα, Ευτυχώς Ευτυχώ. Άρα δεν είσαι επιστήμονα. Ε, δεν είσαι ο μόνο. Έχει πολλού τέτοιου. Δεν, δεν παραγωνιέμαι. Ναι. Έχω συναντήσει κι άλλου. Για πε. Τίποτα μωρέ, σκοτώνω με τώρα αυτό ναι. Το καιρό. <σχελίδι> Νομίζω ότι το θεωρώ ατόπιμα από τον ΟΤΕ, από την ΝΟΒΑ, που τόσο φιλικά να μην έχει και να μην έχει να δείχνει κανένα μάτι. Κοίταξε, προφανώς δεν θα... Προφανώς δεν θα μπορείς να κλείσει συμφέρουσες για, για, το... για την πάρτη τους, για κοσμοτέ και για ΟΒΑ ε... συμφωνίες. Καλά δεν κλείνονται και πακέτο τώρα αυτά εδώ πέρα, έτσι. Ναι. Ναι. Φαντάζομαι δηλαδή, δεν ξέρω. Ναι, προφανώ ε, διαπραγματεύσει με τι ομοσπονδίε και τα λοιπά. Δεν απίστευτο ότι είναι μια διοργάνωση που υπάρχει μια κεντρική διαχείριση και ε, μιλά με τη FIFA, με την UEFA. Ε, αυτή είναι μια δική μου. Γι' αυτό με η Κοσμοτέ δείχνει πούμε, τα φιλικά μόνο τη Βραζιλία. Σου λέει Βραζιλία είναι. Να δω έχει πολύ κοινό. ένα έχει από τον Ναι, ναι. Οπότε, το Εγώ να σου πω την ταιχνία... αλήθεια, ολόκληρο 90 λεπτό φιλικό δεν έχω δει αυτέ τι μέρε. Ναι, ε, δε, και δε, γιατί δε, δε, ε, δε, το θεωρώ δε, σχετικά περί το ολόκληρο 90 λεπτό και γιατί είναι και ψιλοβαριέ με κουρασμένο είναι το φινάλι της σεζόν έχουμε δει τόση μπάλα θα δούμε και τόση μπάλα στο Μουντιάλ δεν μπορώ να δω και φιλικά αλλά είναι ρε φίλε πολλές φορές στα φιλικά ε, τρως παπά δηλαδή άλλο βλέπεις στα φιλικά και έτσι θα, ας πούμε τώρα η Γερμανία απογοήτευσε στα φιλικά και αδείς καμιά Γερμανία που πάει το πάρει κιόλα. Δεν Ούτε νομίζω. Ούτε εγώ το νομίζω, αλλά θέλω να σου πω. Είναι. Πολλέ φορέ είναι παραπλανητικά. Ιπανία. Εσύ τι βλέπει, εσύ. Όπω και την Ισπανία, του θεωρώ γερασμένου. Δηλαδή, του θεωρώ ομάδε που χρειάζεται ένα νέο. Κοίταξε, γυρασμένη βάση ρόστερ δεν είναι η Ισπανία. Απλά και εγώ έχω την αίσθηση ότι έχει κάνει τον κύκλο τη. Αυτό είναι ο γερασμένο. Ναι, θα ξανακάνει, θα ξαναπάρει τρόπαια, αλλά δεν το βλέπω να παίρνει τώρα. Πιο πολύ θεωρώ Πορτογαλία, α πούμε, το outsider. Για, για να το βάλει. πάρει λες, για, να, για να πάρει mundial. Γιατί όχι. Καλά, ναι, εντάξει, είπαμε. Εδώ πήραμε εμεί γύρω, μην ε, άλλο ε, ο βαθμό δυσκολία του γύρω όσο, και άλλο ο βαθμό δυσκολία ναι. του, του, του Μουντιάλ. Έτσι είναι, είναι η μέρα με τη νύχτα, είναι μεγάλη διαφορά. Την Αργεντινή λένε όλοι. Όχι, όλοι δεν τη λένε την Αργεντινή. Η σειρά την Αργεντινή. Δηλαδή, κοίταξε, δηλαδή, κοίταξε δηλαδή, εγώ, δηλαδή. Α, αν, αν διαβάζει τα κείμενά μου στο Bet Player ή από ό,τι λέει εδώ πέρα σε εκπομπέ. Λένε ότι αξίζει να το πάει ρεπερικό. Κοίταξε, σαν απόδοση, τα 10 φράγκα δεν είναι άσχημα για κατάκτηση Αργεντινή στο τελευταίο πιθανότητα Μουντιάλ του Messi. Αλλά εγώ ναι. αρκετή δεν έπαιξα και γιατί σαν ομάδα, α τι μονάδε μεσοεπιθετικά που είναι σούπερ, σαν ομάδα δεν πήθη, Έχει και τραυματισμού τώρα που παικτών βασικών και μη βασικών, καλών εναλλακτικών όπω είναι ο Λαντσίνη, που το χάνει με ρίξη χιά του. Αλλά επειδή έχω παίξει ζευγάρι τελικού Βραζιλία Αργεντινή, αν το πάρει Αργεντινή, και εγώ θα έχω πλήρω. Αυτό το έχει πολύ και εδώ και Από το Μάρτιο. Από το Μάρτιο. Ναι, από το, Μάρτιο. Ναι, το, ναι, 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 ναι. το ναι. 23 μονάδε πλήρωνε. Ε, εντάξει, άμα βγει, παίρνω καλό ποσό. Γιατί είναι υψηλή απόδοση. Αλλά <στάξει> δεν έπαιξαν την κατάξη γιατί αν το πάρει η Αργεντινή με καλύπτει το ζευγάρι τελικού. Θέλω να προχωρήσει η Ναι, με τον Μέση πάντω ασχολήθηκα. Τον πόνταρα σήμερα για χρυσή μπάλα. Για MVP. Ναι. <στάξει> <στάξει> Είναι τρόπο που, το, που απονέμεται και βάσει ψηφορίε που διεξάγει η FIFA. Που εντάξει η FIFA τα μεγάλα ονόματα πολλέ φορέ τα προωθεί. Ε, Συνήθω στα τελευταία τουρνά την χρυσή μπάλα την παίρνει ο χαμένο παίκτη από την χαμένη φιναλίστ. Που δεν αποκλείται η Αργεντινή. Το έχει κάνει ούτω άλλω δεύτερη φύση να πηγαίνει τελικό ολ και να το χάνει. Πολλέ ε, πολλές φορές το παίρνει ταυτόχρονα ε, και ε, πρώτο και χρυσή μπάλα ένας παίκτη. Εντάξει, που ο Μέση βάσει αποδόσεων είναι ο πιο πιθανό πρώτο κόρη τη διοργάνωση. Θα προχωρήσει η Αργεντινή, ρε παιδί μου. Θα προχωρήσει, εντάξει, από τον Όμιλο θα περάσει σίγουρα. Και κοίταξε, για την Αργεντινή είναι μεγάλο το κίνδυνο να τερματίσει πρώτο τον ομιλό τη, γιατί μόνο έτσι αποφεύγει τη Βραζιλία το αντίπαλο δέο μέχρι τον τελικό. Ναι. Αν τερματίσει δεύτερη, πέφτει. Αυτό το, ναι, ναι. τα, κείμενά σου είναι λίγο μακροσκελή τώρα και δεν κουράζουμε να τα διαβάσουμε. Ε, εντάξει, τι κάνουμε. σε άγραφουμε τρεις γραμμές. Δεν γίνεται, δεν Οπότε δεν μπορεί να τα διαβάσω. Το ξέρεις, τα διαβάζω και λίγο ναι, φεύγκα. Ναι, 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 ναι. δηλαδή... Μασι... θέλεις τροφή. Έτσι, τσακ, μπαμ, δύο, δύο ρεξούλες κάτω στον πίνακα. Όχι, δεν θέλω να σημαίνει τροφή. Απλά κουράζομαι από τον υπολογιστή να διαβάζω τόσο μεγάλα κείμενα. Καλά ρε, Κρίση. Έχω συνηθίσει. Θα τα κάνουμε πιο μικρά για σένα. τα κάνουμε τηλεγραφικά. Να είσαι καλά. Ωραία. Τι η άλλο? Ρωσία που είδα στις ναι, ναι προαλές, ε, έχεις δίκιο αυτό που λες. Ναι. Συμφωνώ. Ότι θα σμπροχτεί. Ε, ο, ο, ότι δεν έχει ομάδα ρε παιδί. Α μου ναι πω. ομάδα δεν έχει. Ομάδα δεν έχει. Πάντω κοίταξε να δει. Όπω και πει και ο Πλατινί το 98, λέει: Μα είχαν βγάλει με ένα πρόγραμμα πολύ ευνοϊκό για να φτάσουμε μέχρι τελικό. Και η Ρωσία τώρα, άμα δει, έχει καλό πρόγραμμα στον όμιλο. Δηλαδή, ξεκινάει με, Σαουδία, με Σαουδική Αραβία, με το λιμό θεωρητικά του ομίλου. Παίζει δεύτερη αγωνιστική με την Αίγυπτο και το βουνό του Μίλτον Ουρουάιντερ να τον πει τελευταία αγωνιστική. Που λογικά θα την βρει περασμένη. Θέλω να περάσει η Αίγυπτο, ρε παιδί μου. Άλλο τι θέλουμε, άλλο τι βγαίνει. Όχι, ε, να σου πω γιατί όχι λόγω του Άρντα. Θυμάμαι την Αίγυπτο του 90, ρε παιδί μου, που είχε κάνει με, το, με τα αδέλφια μακριά. Όχι Μακτή, Χασάν. Το Χωσάν και. Πώ ήταν, το τον άλλον. Ιμπραήμ. Του λέγανε τα αδέλφια εκείνα τα αδέλφια. Χασάν, Χασάν. Χώσαν Χασάν και Ιμπραήμ. Χασάν, αυτό ναι. πέρα. Ναι κανένα ωραίο συστήματα ή και κάνει καθυστερήσει και με ένα 0-2-0 κοντά στον προ... ναι. προκρίθηκαν στον επόμενο γύρο. Δηλαδή. Καλά, και τώρα σφιχτεί ομάδα. Είναι με τον Κούπορ ούτω ή άλλω, είναι αμυντικογενή ομάδα. Ναι. Αλλά κοίταξε, λέω, είναι μεγάλο ερωτηματικό Σαλάχ αλλάξε τι κατάσταση θα είναι. Αν επηρεαστεί από τον τραυματισμό του, γιατί είναι τελικά το παίκτη, δεν είναι κανένα μάρι, ε, γιατί όντω είναι σαν τη μηγά στο γάλα. Έχει και άλλου καλού παίκτε η Αίγυπτο, αλλά σαν το Σαλάχ δεν έχει άλλο τέτοιο αστέρι. καλά, ναι. ο Σαλάχ είναι από του καλύτερου παίκτε στον κόσμο τώρα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Καλά, ρε. Ωραία. Έγινε αγόρι μου. Έχινε, να είσαι καλά. Δηλαδή, να είσαι. Καλό βράδυ. Λοιπόν, και για να κλείσουμε τον δεύτερο όμιλο, καλά ούτε τέσσερι δεν προλαβαίνουμε να... Να, να αναλύσουμε για το Ιράν. Ε, Επίση, ομάδα που δεν είναι λοιμό. Λοιπόν, το Ιράν που ήταν η πρώτη ομάδα τη Ασία που πήρε την πρόκληση για το Μουντιάλ και μάλιστα ήταν και η πρώτη ομάδα εκτό Ρωσία που πήγε στη Ρωσία. Έχει αρκετέ μέρε που πήγε εκεί για προετοιμασία. Έχει πολύ προ προπονητή στον πάγκο τη, η ομάδα του Ιράν, τον Κάρλο και η στα 65 του πελέον χρόνια. Έχει δουλέψει και σε Sporting Λισαβόνα και σε United και σε Real Madrid και σε εθνικέ ομάδε σε όλο τον πλανήτη. Ο καιρό, οποίο μετά το Μουντιάλ, ό,τι και αν κάνει το Ιράν, αποχωρεί από τον πάγκο του. Ε... έχουμε εκεί του τους τρει Έλληνε εντό εισαγωγικών. Ο Μασούτη Σάκη, μάλιστα, είναι ο αρχηγό τη ομάδα, είναι και δύο του, του Ολυμπιακού ο Αν Σαριφάρτ που σκόρασε με τον Εκτήριο Γκολ στο φιλικό με, τον, τη και ο Χατζησαφή, του Ολυμπιακού κι αυτό. Πάντω, αστέρι τη ομάδα δεν είναι κάποιο από του Έλληνε. Είναι ο... ο, Ασμούν, ο σκόρ τη ε... Ρουμπίν Καζάν, ε... που ξέρει και τα, τα ρώσικα γήπεδα. Αν και μικρό στην ηλικία, νομίζω είναι 23-24, παίζει αρκετά χρόνια στην, στη Ρωσία. Πάντω, αμελητή από το Ιράν δεν το λε. Είναι δηλαδή. Ε... Ε... από τι ομάδε, επειδή τα, οι όμιλοι των τεσσάρων ομάδων ε, δημιουργήθηκαν από γκρουπ από δυναμικότητα. Για τέταρτη θεωρητικά ομάδα του ομίλου είναι από τι δυνατέ. Δηλαδή, του έτυχε δυνατό αντίπαλο για Ισπανία, Πορτογαλία πρωτίστω και για Μαρόκο, εν συνεχεία. Ε, δεν κράτησα κάτι στοιχηματικά εγώ από τον όμιλο προσωπικά, αλλά μια σκέψη που έκανα για αρκετέ μέρε ήταν να πόντρα στο Μαρόκο για, για πρόκριση. Ανεξαρτήτω θέση, επαναλαμβάνω. Το να προκριθεί το Μαρόκο πληρώνει 4 μονάδε με 4,5 Εκεί κινείται και σηκώνει έτσι ένα ψηλό πονταρισματάκι Αν σα έπεισα φυσικά με αυτά που είπα Φεύγουμε από τον δεύτερο όμιλο, πάμε στον τρίτο Εκεί όπου υπάρχει ένα από τα δυνατά κατεμέ και όχι μόνο για μένα Από τα δυνατά φαβορή για την κατάξιση του τροπέου Και μιλάω για τη Γαλλία Που έχει μια από τις πιο πλήρες και ταλαντούχες αποστολές όλων των εποχών έτσι, αρκεί μόνο να ρίξουν μια ματιά στου παίκτε που κόπηκαν είτε λόγω τραυματισμών και αμφιβολιών για το σε τι κατάσταση θα ήταν, είτε λόγω του ότι δεν χωρούσαν στην αποστολή. Από να ξεκινήσουμε από Λακαζέτ, ε, ο Παγέ που αυτό μάλλον θα προλάβαινε, γιατί δεν ήταν τόσο σοβαρό ο τραυματισμό του στο τελικό του γύρω Παλίξ, στο Μαρσέι Αθλήτικο. Ο Μαρσιάλο, η ο Ραμπιό, ο, ο Κοσιελνί που τραυματίστηκε, ο Βαλμπουενά, ο Μπενζεμάκουμα που βέβαια λείπει εδώ και αρκετά χρόνια λόγω τιμωρία από την Ομοσπονδία και πολλοί άλλοι. Έχει σχεδόν δύο εισάξεις αποστολές η, η, Γαλλία. Μια Γαλλία που είχε την πορεία μέχρι τον τελικό πριν από δύο χρόνια στο, τελικό, στο γύρο που φιλοξένησε. Πήρε εμπειρίες από νοκάτω παιχνίδι γιατί είχε ένα αρκετά χαμηλό μέσο όρο ηλικία. Ε, μάλιστα η απώλεια του τροπέου εντό έδρα του έχει πεισμώσει αρκετά. Ε, εντάξει, αρκετοί μιλούν για τον Ντεσάν, λένε ότι δεν είναι κάτι το ίδιο κτλ. Ε, εντάξει, δεν άπογο ότι είναι ο καλύτερο προπονητή στον κόσμο, αλλά δεν είναι και έτσι. Μην τον μειώνουμε εντελώ. Είναι ένα προπονητή, καταρχήν, μια τεράστια ποδοσφαιρική προσωπικότητα και ένα προπονητή που έχει πάρει και πρωτάθλημα στη Γαλλία με τη Μαρσέη κιόλα, όχι με την Παρή, με τη Μονακό που είχαν τα πιο πολλά λεφτά. Την πήγε τη Γαλλία στον, στον τελικό του, του Euro. Είναι δηλαδή νομίζω ένα προπονητή από το δεύτερο ράφι, όχι από το πρώτο, αλλά λιμό δεν το λε. και μιλάμε για μια ομάδα που σκοράρει εύκολα. Εδώ και έναν χρόνο οι Γάλλοι σκοράρουν σε όλα τους τα παιχνίδια επίσημα και φιλικά από δύο γκολ και πάνω. Αύριο έχουν πρόβα Τζενεράλε, παίζουν στη Λιόν με, την, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παιχνίδι στο οποίο όποιο θέλει να ασχοληθεί βλέπω να μπαίνουν αρκετά γκολ. Γιατί η πρόβα Τζενεράλε ε, θα το δουν αρκετά ζεστά το παιχνίδι οι Γάλλοι. Ο Φεκίρ μάλιστα που λογικά θα πάρει χρόνο συμμετοχή. Θα παίξει για τελευταία φορά μπροστά στο κοινό του. Είναι παιδί τη Λιόν και από του χρόνου θα παίζει στην, στη Λίβερπουλ. Ε, μάλιστα οι Αμερικανοί έχουν και πολλέ αποσύρε. Το πρωτάθλημά του το MLS είναι σε εξέλιξη. Ε, η Γαλλία είναι μια ομάδα που σκοράρει πολύ. Είναι πολύ πιθανό να δώσουν τον πρώτο σκορ τη διοργάνωση. Εγώ στον Κρισμάν πόνταρα στι 13 μονάδε. Ο Κρισμάν να είναι πρώτο σκορ τη διοργάνωση, όπω ήταν και δύο χρόνια πριν στο γύρο τη ε, της Γαλλία. Μιλάμε για ένα παίκτη που έρχεται από πολύ καλή χρονιά, ειδικά στο δεύτερο μισό. Ε, ε, εκτελεί τα στημένα, όλα τα πέναλτι, αλλά και τα φάουλ για αριστερό πόδαρο. Η Γαλλία, η οποία ξεκινά με την Αυστραλία, λέμε τον αδύναμο του ομίλου τη υποχρεώση, άρα αν ξεκινήσει εκεί δυνατά στην πρεμέρα ε, και κατά ψέματα ε, το, το, τρόπο του αρχισκόρη στι μεγάλης οργανώσεις στους ομίλους παίζεται ή στους ομίλους ή στον μικρό τελικό αλλά η Γαλλία έχει έναν θεωρητικά ενα θεωρητικα όμιλο με Δανία, Περού και, και Αυστραλία. Ξεκινάει με την Αυστραλία. Αν βάλει εκεί κανένα δύο-τρία γκολ, α το χάτρικ να ακρίω Αν βάλει εγώ ε, ένα-δύο γκολ ο είναι μια, ένα καλό ξεκίνημα για ένα από του πιο χαρισματικού σκόρ. Φυσικά δεν είναι φόρ, Απλά ο Γκρισμάν είναι ο μοναδικό σίγουρο στην επίθεση τη Γαλλία. Δηλαδή, ε, αν παίζει ο Ντεσάμ με 4-3-3, θα έχει Γκρισμάν, Εμπαπέ και Ντεμπελέ. Ένα ταχύτατο, μια ταχύτατη τριπλέτα. Όταν θα παίζει 4-4-2, θα είναι μπροστά ο Γκρισμάν με τον Ζηρού. Ο ψηλό και ο κοντό. Ε, η πρωτιά του ομίλου την ενδιαφέρει άμεσα, αλλά πληρώνει ελάχιστα. Αν την κατακτήσει, αποφεύγει εκτό από, από την Αργεντινή 16, γιατί με τον όμιλο τη Αργεντινή με τον τέταρτο δηλαδή ε, κοντράρεται, διασταυρώνεται στους 16 ο Όμιλος της, της, Γαλλίας είναι μια, μια Γαλλία που φαντάζει από τους τουλάχιστον σε μένα στα δικά μου μάτια από τις βασικές διεκδικήτριες του τίτλου. Ε, η Δανία η οποία πέρασε μέσω μπαράζ βέβαια απέκλεισε εύκολα την Ιρλανδία μέσα έξω. Καλό ρόστερ, όλοι σχεδόν οι παίκτες της παίζουν εκτός συνόρων αλλά αξί, δεν μου γεμίζει ιδιαίτερα το μάτι. Μαζί με το Περού θα δώσει σκληρή μάχη για την δεύτερη θέση. Ε, με ξένο προπονητή, όχι μη γηγενή δηλαδή. Ο Νορβηγό ο Άγγι Χαρέντε, έμπειρο τεχνικό βέβαια στον πάγκο τη. Ε, εντάξει, το αστέρι είναι ο Κρίστιαν Έριξεν, ο, μέσο τη Τόντρα που έχει και πολύ καλή χρονιά. Ο Νίκλα Μπέντνερ, που εντάξει δεν είναι κανένα super four, δεν είναι στην αποστολή. Έχει πάντω αρκετέ αξιόλογε λύσει. Τον Γιώργενσεν, τον Ντόλμπερκ, τον Πιόνε Σίστο, τον Μαυρούλη, τον Πόλσεν, τη Λιψία, τον Κορνέλιο, τον Μπρέιντ Γουέιτ. Ε, Πάντω, είναι η ομάδα, λέει, ακόμα και ο Έριξεν δεν είναι ο Superstar. Ε, καλή, σοβαρή, κλασική σκανδιναβική ομάδα. Το Περού, κλασική λατινοαμερικάνικη ομάδα. Ε, το Περού, όπω γράφει και στο Bet Player, ε, στην ανάλυση του, του τρίτου ομίλου, έχει κερδίσει ήδη δύο στοιχήματα. Καταρχήν, το ότι από εκεί που φάνταζε πολύ δύσκολο να πάει στο Μουντιάλ, τα κατάφερε αφήνοντα εκτό την ε, πρωταθλήτρια Νότια Αμερική στην Χιλή, που πήρε τα δύο τελευταία Κόπα Αμέρικα το Περού που επανεφανίζεται στη τελική φάση Μουντιάλ μετά από 36 χρόνια και το δεύτερο στίχημα που κέρδισε ήταν η μεγάλη μάχη που έδωσε στο ΚΑΣ για, την, για το πάγωμα της τιμωρίας του αρχισκόρερ του, του Πάολο Γκερέρο ο οποίος είναι τιμωρημένο με πολλά χρόνια αποκλεισμό από την FIFA γιατί είχε πιαστεί το ΠΕ για χρήση κοκαίνης κτλ. Ο Γκερέρο ο οποίος τελικά πήρε άδεια και θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ όσο καιρό θα παίζει το Περού στο Μουντιάλ η ποινή του θα τεθεί έτσι σε, θα, θα, παγώσει. Ο Γκέρερ, ο οποίο είναι ο αρχισκόρ τη ομάδα, είναι κάτι σαν εθνικό ήρωα για το Περού. Μάλιστα, είχε πολύ δυναμικό comeback στην επανεμφάνισή του στο φιλικό με τη Σαουδική Αραβία. Πέτυχε τα δύο από τα τρία γκολ τη ομάδα του. Έχει και άλλου καλού παίκτε στο το Περού. Αλλά είναι ο Γκέρερ και ένα από τα λάθη, όχι ακριβώ λάθη, γιατί ο Γκέρερ αρχικά ήταν ε, τιμωρημένο όταν έβγαλε το κουπόνι του ΟΠΑΠ. Δεν τον είχε βάλει στου πιθανού πρώτου κόρε τη ομάδα και πλέον το άλλο Περού για πρώτο σκόρ Περού, έτσι, όχι Μουντιάλ, πλήρωνε 7. Όσα τσακαλάκια προλάβανε, εγώ δεν το προλάβανε από την αλήθεια. Ε, όσα τσακαλάκια προλάβανε αυτό το 7 στο άλλο, στο άλλος Περού για πρώτο σκόρ Περού, ήταν ε, ε, μια στοιχηματική ευκαιρία. Λέμε το που έγινε γνωστή είδηση για την άρση τη τιμωρία, έπεσε η απόδοσή του το 2025. Πάντω έξω σε ξένου μπουκ κυκλοφορεί κοντά στο 3,5. Είναι πολύ πιθανό να είναι ο, Γκέρερο ο αρχισκόρε του Περού. Το Περού που δεν αποκλεί να προχωρήσει κιόλα. είναι δηλαδή για πρόκριση το Περού πλήρωνε, τώρα δεν έχω ανοιχτεί την, την εφαρμογή μπροστά, το να προκριθεί πλήρωνε 2,45 με την Δανία είναι μόλι το 1,55, η Γαλλία στο 1,02 και η Αυστραλία στο 4,5. Για την Αυστραλία ε, δύσκολα τα πράγματα με τον Ολλανδό τον Bert van στον πάγκο τη. Εδώ και λίγου μήνε. Το Νοέμβριο διαδέχθηκε τον Άγγελο Ποστέκογλου, τον Έλληνα ομογενή. Πολύ ξενιτεμένη στην αποστολή τη. Οι πιο πολλοί κυρίω στην Αγγλία παίζουν, είτε στην Πρέμερ είτε στην Championship. Ο Τιμ Κέχλια, που κι αυτό κάποτε στην Αγγλία έπαιζε, είναι στην αποστολή, αλλά δεν θα παίζει βασικό. Είναι στα 38 του πλέον, ο άλλο τεάσος τη Εύερτον. Ο Κέχλ, ο οποίο και στα τρία μουντιάλ τα προηγούμενα που έπαιξε, έβαλε γκολ. Αν βρει δίχτυα που κομματάκι χλωμό το κόβο και σε αυτό το Μουντιάλ, μπαίνει σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ όπου βρίσκονται μόνο ο Πελέ, ο Ούβε Ζέλερ και ο Μίροσλαβ Κλόζε, οι οποίοι είναι μοναδικοί παίκτε που έχουν σκοράρει σε τέσσερα διαφορετικά παγκόσμια κύπελα. Για να δούμε αν ο Τιμ Κέχιλ θα μπορέσει να, να του πιάσει. Και να πούμε ότι ανάμεσα στου 23 τη αποστολή τη Αυστραλία βρίσκεται και ένα Έλληνα ομογέννη, ο εξτρέμο Δημήτρη Πετράτο. Ε, αυτά από τον Όμιλο. Εγώ δύο στοιχήματα μακροχρόνια τσίμπησα από τον συγκεκριμένο Όμιλο. Το να είναι η Γαλλία η καλύτερη ευρωπαϊκή ομάδα, το δίνει και ο ΠΑΠ με απόδοση 4. Εγώ στο 4,5 το έπαιξα. Ε, λέει ακόμα και να μην το πάρει η Γαλλία το, ας πούμε, το να τραυματίσει εγώ τρίτη, να παίξει λέει, μικρό τελικό, γιατί στο Μουντιάλ έχει και μικρό τελικό. Ε, Τέλο πάντων, να είναι η καλύτερη ευρωπαϊκή ομάδα, μην το εξειδικεύουμε τώρα. Πληρώνει 4,5. Ε, και πρώτο σκόρ Μουντιάλ έβαλα τον, τον Κρισμάν. Σε πρώτο σκόρ νομίζω ότι θα παίξω κι άλλον παίκτη. Τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο λογικά θα, θα, καταλήξω. Αλλά το πρώτο μου ποντάρισμα ήταν στον Κρισμάν στι 13 μονάδε. Είναι ένα παίκτη που έχει όλο το πακέτο. Φορμαρισμένο, βασικότατο, εκτελεί στη παίζει σε ομάδα που βάζει αρκετά γκολ. Παίζει σε σχετικά εύκολο όμιλο. Και είναι και μια ομάδα που λογικά θα τραβήξει, θα το πάει μέχρι τους τελικού είτε μικρό είτε μεγάλο. Ε, με 13 απόδοση καλύφθηκα. Αυτά, άρα με τρει ομίλους κάναμε δουλειά σήμερα, παραπάνω δεν μας έπαιρνε. Ε, τα υπόλοιπα έχουμε μπροστά μα Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Και την Πέμπτη έχουμε τη Σέντρα. Και θα μιλάμε πλέον για τα μάτς κάθε μέρα ξεχωριστά. Λοιπόν, κάπου εδώ να κλείσουμε, αφού δώσουμε τα τελικά αποτελέσματα. Στι καθυστερήσει στην Ισλανδία, Φιλ Κυρκέφλαβεκ 2-0. Τελικό το Πολωνία Χιλί 2-2. Σε καλή μεριά, Ροζίτσκι, που πληρώθηκε. Στην Ιρλανδία, α, στην Πρέμερ, τελικά αποτελέσματα, Bohemian's Μποέμιαν Ντέρι 1-2. Ντάνταλ Κλίμερικ 4-0. Waterford St. Patrick's 2 2-0. Στην πρώτη Ιρλανδία, Town Τάουν, Σέλμπρ 0-5. Longford Λόγκφορντ 1-0. Γκάλουιχ, Φινχάρψ 1-2. Και UCD Δουβλίνου, United 2-0. Επαναλαμβάνω τι καθυστερήσει Φιλκυρ και Εύλαβεξ στην Ισλανδία 2-0 η Φιλκυρ Να ευχαριστήσουμε και τον χορηγό μα, τον Παράσχο, στην Ολύμπου 90. Και να παραδώσουμε σκητάλη μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στο Midnight Express. Λοιπόν, σε Στέφανο Σαντιρόπουλο και το εξαιρετικό του επιτελείο. Εμεί θα πούμε και πάλι το βραδάκι τη Δευτέρα, είτε μόνοι όπω σήμερα, είτε παρέα με Νίκο Παπαδόπουλο. Να έχετε ένα πολύ όμορφο, ξεκούραστο και μπανιαριστό όσοι μπορείτε σε αυτό το Κυριακό.